Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και πάλι. Είναι Πέμπτη, είναι 13 του Οκτώβρη και όπως κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε εδώ στη Δέλτα για τις εξελίξεις. Ζωντανά για να συζητάμε θέματα και πολιτικής και επικαιρότητας και της κοινωνίας. Θέματα τα οποία νομίζω απασχολούν εμάς, απασχολούν εσάς, απασχολούν τους πολίτες γενικότερα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αντιδράτε στην εκπομπή. Το 2551-088-430 είναι στη διάθεσή σας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας για θέματα που θέλετε να συζητάμε και να αναπτύσσουμε κάθε φορά. Και βέβαια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε επιλέξει να έχουμε το Instagram κάπου εδώ. Οπότε μπορείτε και εκεί να στέλνετε και ερωτήματα γενικότερα για πράγματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να πάρετε απαντήσεις, αλλά και για θέματα τα οποία αφορούν την εκπομπή την ώρα της εκπομπής. Κάποια από αυτά προλαβαίνουμε και τα βλέπουμε, τα απαντάμε. Έτσι λοιπόν σήμερα, όπως όσοι παρακολουθήσατε το δελτίο, έτσι σας δώσαμε μια πρώτη εικόνα για να βλέπετε τι θα συζητήσουμε. Το αντικείμενο θα είναι η υγεία. Και με αφορμή τις εκλογές που θα υπάρξουν στον Ιατρικό Σύλλογο του Εύρου την Κυριακή που μας έρχεται, ζητήσαμε να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι και την ψήφο των γιατρών θα διεκδικήσουν, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα από πάρα πολύ κοντά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην υγεία. Από την πανδημία, πόσο έτοιμοι ήμασταν τελικά για μια τέτοια κατάσταση και πόσο έτοιμος μας αφήνει το τέλος αυτής της πανδημίας που φαίνεται να έρχεται για ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο είτε του COVID είτε αν έρθει κάτι άλλο. Είναι έτοιμο το σύστημα υγείας στη χώρα, στην περιοχή, στον ομό, στην Ιφίλιο ή θα αντιμετωπίζουμε και πάλι τα ίδια ζητήματα. Με βάση λοιπόν αυτό, ζητήσαμε σήμερα να βρίσκονται εδώ στην εκπομπή τρεις άνθρωποι, τρεις γιατροί. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Ανδρέα Παπανδρούδη, που είναι δεξιά μου, οφθαλμίατος και πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα κύριε Παπανδρούδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Τον κύριο Σάβα Δευτεραίο, ακτινολόγο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και τον κύριο Νικόλαο Πανταζή, ακτινοδιαγνώστη. Το ίδιο είναι ακτινολόγος και ωραία. Εσείς στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Παπανδρούδη, και εσείς στον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχουμε δύο του ιδιωτικού και ένα του δημοσίου. Ναι, αλλά εγώ είμαι διπλό δημόσιο. Δηλαδή είμαι και πανεπιστήμιο και νοσοκομείο. Ναι. Οπότε έχετε διπλό. Το καλύπτουμε όλο, καλύπτουμε όλο το πακέτο. Σαν να είμαστε πέντε. Και τη συνάδελφό μου, δημοσιογράφο και συνεργάτη μου στο εύρος24.gr, τη Λεμονιά Σακαλάκη. Καλησπέρα, Λεμονιά. Καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να πω και σε εσάς και στους τηλεθεατές ότι την εκπομπή τη στήσαμε με τη Λεμονιά από την αρχή με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν είδαμε τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Και αυτό γιατί ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς οι απλοί πολίτες που χτυπάει η καρδιά μας κάθε φορά που χρειαζόμαστε έναν γιατρό, είτε ιδιώτη είτε νοσοκομιακό, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι πέρα από ότι έχουμε πέντε ειδικότητες, έτσι, ο κ. Πανταζής και περισσότερο με το ως μικροβιολογικό εργαστήριο πέρα από το ακτινοδιαγνωστικό, που όλοι πηγαίναμε για τεστ και τις εξετάσεις. Ο κ. Δευτερός από το νοσοκομείο που τα είδε από μέσα και ο κ. Παπανδρούδης ως ιδιώτης γιατρός. Αλλά και πρόεδρος του Ιατρικού. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που έπεσε και πολύ μεγάλο βάρος στους ιδιώτες γιατρούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας πέρα από το νοσοκομείο. Και βέβαια να πω ότι και οι τρεις είστε υποψήφοι στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Να τα αφήσουμε αυτό για το τέλος. Θα μου επιτρέψετε αυτό, να τα αφήσουμε αυτό για το τέλος. Δηλαδή τα τελευταία 10 λεπτά, 15, να ασχοληθούμε με τις εκλογές και στον υπόλοιπο χρόνο. Απλά να πούμε ότι είμαστε σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Γι' αυτό σας φέραμε έτσι. Για να είστε σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Λοιπόν, αν σκεφτούμε πώς ήμασταν πριν από την πανδημία και πώς είμαστε σήμερα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, κύριε Παπανδρούδη, σε ό,τι αφορά την υγεία και στη χώρα γενικότερα και στον Εύρο ειδικότερα. Καταρχήν, η πανδημία αυτή που περάσαμε ήταν μια πρωτοφανής κατάσταση για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον κόσμο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, βρήκε τα συστήματα προετοίμαστα. Το ίδιο και στη χώρα μας. Υπήρχε μια κατάσταση στην αρχή όπου δεν μπορούσαμε να βρούμε μέσα ατομικής προστασίας. Και ενεργοποιήθηκε ο Σύλλογος στην κατεύθυνση αυτή. Κάναμε κάποιες συνέργειες. Παρεμπιπτόντως, δεν αναφέρθηκε ότι ο κ. Δευτεραίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρω επίσης, επί σειρά ετών.
και συνεργαζόμαστε άριστα για αυτά τα θέματα και για όλα όσα αφορούν τους γιατρούς και την κοινωνία. Άρα βρήκε το σύστημα προετοίμαστο. Σαφώς όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά δεν έχει σημασία, μιλάμε για τη χώρα μας. Ζήσαμε φοβερές καταστάσεις και ως κοινωνία και ως ιατρικός κλάδος και σχετιζόμενοι, αν θέλετε, με αυτό, ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Και έπρεπε να ανταποκριθούμε σε πολλά θέματα. Σε θέματα ενημέρωσης της κοινωνίας, σε θέματα ενημέρωσης των γιατρών, σε θέματα έβρεσης μέσων ατομικής προστασίας. Και εκεί ερχόταν φυσικά στις αυξημένες ανάγκες, με τις αναδιαρθρώσεις των μονάδων υγείας, να βλέπουμε και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πολλά κενά στην υγεία. Σίγουρα έγιναν προσπάθειες, αλλά δεν έχουν καλυφθεί τα κενά. Μπορούμε να μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Πήραμε πολλά μαθήματα όλοι, και ο ιατρικός κλάδος και η κοινωνία. Και η πολιτεία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι διδάχθηκαν όλοι, αλλά θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα βήματα. Και έχουμε καταθέσει προτάσεις και ως Ιατρικός Σύλλογος Εύρω και ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε αυτόν τον τομέα. Δυστυχώς δεν εισακουόμασταν και δεν εισακουόμαστε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ενώ καταθέτουμε προτάσεις, σε όσες περιπτώσεις οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα. Βάζω μια ανατελεία, αν θέλετε. Ναι, αυτός δεν είναι ο ρόλος των ιατρικών συλλόγων όλης της χώρας, δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο για να συμβουλεύει την. Σαφέστατα, σύμφωνα με τον νόμο, είμαστε θεσμικοί σύμβουλοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι του εκάστοτε Υπουργού Υγείας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Άρα, όταν κάνετε μια πρόταση, γιατί δεν εισακούγεστε? Είναι παράξενο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι, οι οποίοι προφανώς υπερισχύουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς καταθέτουμε την επιστημονική μας άποψη, την άποψη, αν θέλετε, των λειτουργών αυτών που ζουν από μέσα το σύστημα, ως εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας. Από εκεί και πέρα, η πολιτική ηγεσία δεν γνωρίζω τι κριτήρια έχει για να παίρνει αποφάσεις. Αρκετές φορές παίρνει αντίθετες αποφάσεις από τις εισηγήσεις μας, δυστυχώς. Κύριε Πανταζή, πώς ήταν τα πράγματα πριν την πανδημία και πώς είναι σήμερα και στο δικό σας τομέα, ιδιώτης, ακτινολόγος, μικροβιολογικό, το ζήσετε από κοντά? Πριν την πανδημία υπήρχε μια σταθερή ροή ασθενών, οι οποίοι έρχονται στα εργαστήρια όλων των συναδέλφων που δραστηριοποιούμε στον ιδιωτικό τομέα, στο εργαστηριακό κομμάτι. Και μετά την πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρχε μια σοβαρή μείωση της προσέλευσης λόγω του φόβου και λόγω των lockdowns, καραντίνας που υπήρχε. Σταδιακά όμως, επειδή τα προβλήματα ήταν ανυπέρβλητα για τους ασθενείς και τους εξεταζόμενους και κάποια στιγμή έπρεπε να ξεπεράσουν το φόβο τους για τον κορονοϊό και να κάνουν τις προγραμματισμένες εξετάσεις, γιατί είχαν χρόνια προβλήματα υγείας. Ναι, είναι και αυτό μια λεπτομέρεια. Ναι, είναι η βασική λεπτομέρεια αυτή. Άρχισαν σιγά σιγά και επέστρεψαν στις εξετάσεις και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Και από εκεί και πέρα, στη διάρκεια της πανδημίας, τα εργαστήρια, τα ιδιωτικά, έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Γιατί μπόρεσαν να αποσυμπιέσουν το δημόσιο σύστημα, το οποίο δέχτηκε τεράστια πίεση. Το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία είναι και ήταν εξουθενωμένο λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε. Και νομίζω ότι είναι το δημόσιο σύστημα που κράτησε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όλη τη δημόσια υγεία. Απλά σίγουρα επικουρικά και σε σημαντικό βαθμό βοηθήσαμε και εμείς οι ιδιώτες. Και πιστεύω ότι η ολική προσέγγιση των πραγμάτων της υγείας των πολιτών, δηλαδή στη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νομίζω έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όπου δηλαδή υπήρχε δυσκολία στο δημόσιο σύστημα, ναι, να έρχεται ο ιδιωτικός τομέας με τα μέσα που έχει, γιατί στον ιδιωτικό τομέα γενικά γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να καλύψει το κενό, το οποίο το κράτος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλες τις παραμέτρους. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Το απλά να κάνουμε έτσι τον πρώτο. Να μην επιστρέψουμε. Να μείνουμε λίγο. Γιατί διαφωνώ. Πριν φτάσουμε σε αυτή τη διαφωνία. Ο ιδιωτικός τομέας, να το κρατήσουμε, αλλά να πούμε ότι ο ιδιωτικός τομέας βοήθησε και στήριξε, σωστά όπως το είπε ο κ. Πανταζής, αλλά σε non-COVID περιστατικά. Δηλαδή, σε αυτά της καθημερινότητας και που θα χρειαζόταν, έπρεπε να μην έχεις COVID για να πας. Συγγνώμη και για το φύγαμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας που τελικά επιστρατεύτηκαν με τον τρόπο που εντός εισαγωγικών επιστρατεύτηκαν και θα το συζητήσουμε, ήταν για non-COVID ασθενείς, για μη νοσούντες. Θέλετε να το κρατήσουμε αυτό, το έχουμε το σημείο. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι το COVID ως νόσος, ως πανδημία, αντιμετωπίστηκε μόνο στο νοσοκομείο. Ρήμαξε όλη τη δύναμη που είχαν και όλη την τέτοια.
Έχει δίκιο ο κύριος Δευτερέως στο θέμα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Στην πρωτοβάθμια όμως, ο ιδιωτικός τομέας σήκωσε όλο το βάρος των τεστ. Που ήθελα να πω είναι με. Νίκο, δεν το έκανε όμως δωρεάν. Δεν το έκανε τζάμπα. Τζάμπα δεν το έκανε. Ίσα-ίσα που είχαμε φτάσει να έχουμε. Όλα τα χειρουργεία που δεν γινόταν στα δημόσια νοσοκομεία κατευθύνθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές. Όχι μόνο αυτό, ακόμη και τα τεστ που λέει. Βρε παιδιά. Αφήστε με. Ναι, με συγχωρείτε. Αλλά να πω. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Ναι, αλλά σας λέω το σημείο. Ότι φτάσαν μέχρι να βάλει η κυβέρνηση πλαφόν, αναγκαστικά, αναγκάστηκε να βάλει πλαφόν. Είχαμε φτάσει τα μικροβιολογικά να πληρώνουν οι ασθενείς που πηγαίναν να κάνουν PCR, δηλαδή αυτό το μοριακό που λέμε, που ακούγεται, 350 ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Πώς είναι τα πράγματα στην δημόσια υγεία πριν τον COVID και πώς είναι σήμερα, και να ζητήσω από τους συνεργάτες μου, μου λένε ότι κάτι έχει το μικρόφωνο του κ. Παταζή και δεν ακούγεται σωστά. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν ακούγεται σωστά, αφήστε το έτσι καλύτερα. Πλάκα κάνω, Νίκο, έτσι τον κατάλαβα. Αν δεν ακούγεται σωστά, θα τον κάνω μια τέτοια συνέντευξη. Κοιτάξτε, μέσα στην πανδημία βιώσαμε όλες τις ελλείψεις. Όλες αυτές τις ελλείψεις που είχε το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η δημόσια, αλλά και η ιδιωτική φάνηκε, νομίζω, και θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Είχε διάφορες ελλείψεις. Όλες αυτές οι ελλείψεις φάνηκαν στο μέγιστο βαθμό τους, στο μάξιμο. Ήταν δηλαδή αυτό που η πολιτική που εφαρμοζόταν, εμείς το λέγαμε και το λέμε, το έχουμε και στη διακήρυξή μας. Η πολιτική που εφαρμοζόταν χρόνια τώρα, από όλες τις κυβερνήσεις, δεν σηματοδοτούμε καμιά κυβέρνηση, δεν θέλουμε να πούμε ότι η μία είναι καλύτερη, η άλλη είναι χειρότερη, άφησε τα νοσοκομεία, συγγνώμη για την έκφρασή μου, ξεβράκωτα. Ξεβράκωτα από νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και από ιατρικό προσωπικό. Και από ό,τι προσωπικό άλλο θέλετε. Και υλικοτεχνική υποδομή. Υλικοτεχνική υποδομή. Μηχανήματα συντήρητα. Είναι σημαντικό τα μηχανήματα ότι δεν είχαν συντηρηθεί. Γιατί κάναμε οικονομία. Να μην κάνουμε έξοδα. Δηλαδή δεν είχαν κάνει σέρβις. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Είπε ο κύριος Παπανδρόδης πριν και πολύ σωστά, Αντρέα, ότι έφτασε οι ιατρικοί σύλλογοι έφτασαν να δίνουν. Όχι, καλά κάνανε, δεν είπε κανείς ότι κάνανε κακό, να δίνουν μια μέτρα ατομικής προστασίας. Έτσι. Γιατί δεν υπήρχε. Είναι αυτό το. Δεν δίνω λεφτά. Η υγεία πρέπει να ασχοληθεί ο ιδιωτικός τομέας, να βγάλει και κέρδος και να τελειώνουμε. Και να φύγει πάνω από τις πλάτες του δημόσιου, δηλαδή του κράτους, δηλαδή της κυβέρνησης. Αυτό το ζήσαμε, το βιώσαμε. Και λέγαμε τότε χαρακτηριστικά ότι είχαμε 300 κενές θέσεις νοσηλευτριών πριν από τον COVID. 300? 300. Ωραία. Με βάση τον οργανισμό. Πριν. Με βάση αυτό που προβλέπει ο καθήλυνα αρμόδιος. Η κυβέρνηση με τον οργανισμό που έχει θεσπίσει στα νοσοκομεία. Γίνανε, λέει, μπορεί να γίνανε και 200 προσλήψεις. Τι προσλήψεις όμως, δεν λέει κανείς τι προσλήψεις. Προσλήψεις που έχει σε μόνιμη βάση τους εργαζόμενους με το πιστόλι στον κρόταφο. Θα ανανεώσω τη σύμβασή σου, δεν θα την ανανεώσω τη σύμβασή σου. Στις 31 του μήνα, στις 31 12 του έτους, στο τέλος του έτους, λήγουν συμβάσεις του ΕΣΠΑ και είναι όλοι, επιτρέψουν πάλι την έκφραση, στα κάγκελα, τι θα κάνουμε. Θα μας κρατήσουν, θα φύγουμε. Και μετά, κύριε Δευτέρα, με τα εμβόλια που βγήκαν και κάποια εμβολία στους νοσηλευτές, είχατε 300 ελλείψεις. Πόσοι βγήκανε μετά και σε αναστολή. Στην αρχή είχαν βγει ένα μεγάλο νούμερο υγειονομικών. Θα πω για αυτούς που έχουν μείνει, 16. Εντάξει. Συγγνώμη, 16, από τους οποίους οι 5 επέστρεψαν 11. Οι 11 λοιπόν που είναι σε αναστολή, οι γιατροί και όχι οι υγειονομικοί, γιατί υπάρχουν και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν έχουν επιστρέψει. Είναι εκτός νοσοκομείου. Μες. Κατά την άποψή μας, και το λέω περίτρανα, είναι μια τιμωρητική πολιτική το ότι τους κρατάει απ' έξω, τη στιγμή που δεν το κάνει σε καμιά άλλη υπηρεσία. Τη στιγμή που έχουν χαλαρώσει τα πάντα, που δεν φοράμε μάσκες, που. Ναι. Και τη στιγμή που έχουμε σημαντικότατες ελλείψεις, πέραν του δέοντος, στο νοσοκομείο σήμερα. Δεν μπορεί το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να μην λειτουργεί το κυταρολογικό. Είναι αδιανόητο. Και να στέλνουμε τα δείγματα στην Καβάλα
για να περιμένουμε να έρθουν από την Καβάλα, καλύτερα να τα στείλουμε στον Νίκο, δεν έχει κυταρολόγο όμως, θα βρει. Να τα στείλουμε έξω σε κάποιον, να τελειώνουμε. Δεν μπορεί επίσης να κλείνει, ουσιαστικά να κλείνει, τέλος πάντων, να μειώνει δυνατότητες νευροχειρουργικές κλινικές. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή πολύ σημαντικά ζητήματα στην κατεύθυνση της στελέχωσης ενός νοσοκομείου, το οποίο έτσι κι αλλιώς χρειάζεται να προκηρύξει θέσεις και αντί να προκηρύξει, αφήνει αυτούς έξω. Διότι δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποδείξεις. Για αυτόν τον λόγο, διότι δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποδείξεις, τώρα τον Νοέμβριο, περνάει από δικαστήριο η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, δηλαδή αυτόν που χειροκροτούσαμε. Θυμόστε, βγήκαμε, βγαίναμε στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε. Ναι. Κάναμε βραδιά χειροκροτήματος. Να μην γίνονται διαδηλώσεις, να μην γίνονται διαμαρτυρίες, να μην δίνονται συνεντεύξεις και να μην καταγράφονται οι ελλείψεις στα νοσοκομεία. Αυτές ήταν οι υποδείξεις. Και βγήκε εκεί ότι έχουμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα προβλήματα. Και πήγανε τηρώντας τους κανόνες μπροστά στο Υπουργείο και διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή λοιπόν σήμερα πηγαίνει στα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι τιμωρητικές πολιτικές που δεν πρέπει να υπάρχουν. Ή αντίθετα, θα μπορούσαν να έχουν επιστρέψει οι ανεμβολίαστοι και κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες να κάνουν rapid test. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω μισό λεπτό και αυτό θα πάμε στις εκκλησίες για να έχουμε χρόνο. Απλά για το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας, θέλω να τονίσω ότι όλος ο ιατρικός κόσμος ήταν στην πρώτη γραμμή. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Όσοι ήταν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, ήταν κυρίως για τα περιστατικά που χρειαζόταν νοσηλεία. Έχω μία ένσταση σε αυτό που είπε ο κύριος Δευτεραίος, ο αγαπητός φίλος Σάβας, στο ότι οι ιδιώτες περιέθαλψαν περιστατικά non-COVID. Τα περιστατικά COVID που δεν χρειαζόταν νοσηλεία καλύφθηκαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι ιδιώτες γιατροί ανέκοψαν ένα μεγάλο κύμα που θα πήγαινε διαφορετικά στα νοσοκομεία και θα κατέρεε το σύστημα υγείας με τις ελλείψεις που είπαμε ότι υπάρχουν. Άρα, συνεπώς. Η πρωτοβάθμια φροντίδα περιθάλπη. Η πρωτοβάθμια φροντίδα περιθάλπη. Σάβα, μην διακόψω. Όχι, θα σε διακόψω γιατί δεν μπορώ να ακούω. Χαλή, ναι. Με συγχωρείς για την έκφρασή μου. Αλλά η πρωτοβάθμια φροντίδα περιθάλπη. Η πρωτοβάθμια. Ξαναζητάω, ναι, βεβαίως. Περιθάλπη. Όχι, δεν είναι νοσηλεία ασθενός. Νοσηλεία, αυτό μιλάς, λοιπόν, για νοσηλεία μιλάς. Ο γιατρός κάνει διάγνωση και θεραπεία. Εκτός και αν αμφισβητείται το ρόλο του γιατρού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό. Δεν άκουσα καλά τι είπα εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, θα τα ξαναπούμε έτσι. Να μην έχουμε διακοπές για να μπορούμε να ακουγόμαστε. Δεν έχει δάνεια με τα αεραντρία μου. Εγώ δεν σε διακόψα. Να με διακόψει όπου δεν θέλει. Δεν μα ακούνε οι τηλεθεατές. Λοιπόν, αφήστε με μισό λεπτάκι όμω να ολοκληρώσω. Άρα θέλω να καταλήξω. Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δομέ. Στήριξαν το σύστημα υγείας. Οι πρωτοβάθμιες δομές, δημόσιο τομέα, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρία, ναι, και οι ιδιώτες γιατροί εξέταζαν περιστατικά και πολλά περιστατικά που δεν χρειαζόταν νοσηλεία, είτε στην αρχή με τηλεφωνικές οδηγίες, παίρνοντας υψηλά ρίσκα, μην το ξεχνάμε αυτό, είτε με θεραπείες που όταν έκριναν, τώρα να μην πάμε σε στοιχεία ιατρικά, ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία, κρατούσαν τα περιστατικά αυτά. Αν αυτά τα περιστατικά πήγαιναν στα νοσοκομεία, θα επιβάρυναν έτι περαιτέρω το σύστημα υγείας και θα είχε καταρρεύσει. Άρα ήταν σημαντική η συμβολή του γιατρού της πρωτοβάθμιας, δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Φυσικά, αυτό να πω σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν σημαίνει ότι οι γιατροί του δημοσίου, που όντως εξουθενώθηκαν και είναι εξουθενωμένοι και από τις μεγάλες ελλείψεις και από τις αυξημένες ζητήσεις και αυτή την κατάσταση, κράτησαν όλοι μαζί όρθιο. Συνεπώς, όλος ο ιατρικός κόσμος και οι υπόλοιποι υγειονομικοί κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας και ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της πρωτοφανώς αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Λεμονιά, κύριε Πανταζή, κρατώ ότι σας έχω δώσει πολύ λίγο χρόνο να μιλήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Και να προλάβει και ο κ. Πανταζής να τοποθετηθεί. Ναι, αλλά θέλω να πω για αυτό που είπε ο κ. Πανταζής. Ναι, αλλά δεν έκανε. Θα το πείτε μετά. Γιατί εγώ δεν είπα ότι δεν έκανε όλος ο ιατρικός κόσμος τα αδύνατα δυνατά στην πανδημία. Βέβαια, δεν νοσήλευσαν περισσότερα. Ναι, βέβαια, καμία. Πέστε μου μία κλινική. Δεν μιλάω για μόνο για αυτά μιλάω. Για κρεβάτια μέθυμη. Απλά δεν τα ακούτε. Θέλετε να μεταφράζετε όπως θέλετε και να παραφράζετε. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Και δική σου επανόρθωση όμως, γιατί εγώ δεν είπα τίποτα για τον ιατρικό κόσμο.
Επιστρέψαμε πίσω εδώ στην εποχή, ζωντανά στη Δέλτα, με τα θέματα της υγείας. Πού να βγαίνουν στον αέρα αυτά που λέμε όταν δεν είμαστε στον αέρα. Μαμιά μου, αν ήξερα ότι είναι τόσο δύσκολη που δεν την έβαζα αυτή την πίμη, δεν την έβαζα την επόμενη. Έχεις ιδέα από γιατρούς. Θα ήταν πιο εύκολη. Λοιπόν, ο κ. Νικόλαος Πανταζής, ακτινοδιαγνώστης στον ιδιωτικό τομέα. Λέγε τον ακτινολόγο, σε παρακαλώ. Αυτή είναι η καινούρια και μόνιμη ονομασία με ΦΕΚ πλέον. Μέχρι. Οι ακτινοδιαγνώστες γίνανε ακτινολόγοι. Ωραία. Τελείωσε. Ακτινοδιαγνώστες ήταν για ένα φεγγάρι. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, είναι λάθος μετάφραση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε και ήταν λάθος. Και επανήλθε. Είναι ακτινολόγος. Ακτινολόγος όπως έπρεπε. Ωραία. Όλοι ακτινολόγοι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πανταζή. Δεν θα μιλάει κανένας αν δεν του δίνω ή εγώ ή η Λεμονιά το λόγο. Καλά, ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε όμως. Λοιπόν, πώς ήταν τα πράγματα λοιπόν στο δικό σας τομέα πριν. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα. Δεν θέλω να εξετάσουμε πώς ήταν η πανδημία. Πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή πριν. Όχι, πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αν έχουμε πάει μπροστά. Αν έχουμε εκπαιδευτεί από όλο αυτό το οποίο συνέβη. Αν μάθαμε κάτι τέλος πάντων από όλο αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλο σχολείο. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Εκπαιδεύτηκε το προσωπικό, εμείς οι ίδιοι και οι γιατροί εννοώ και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι συνεργάτες όλοι. Καταλάβαμε πώς είναι να ζήσει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τα ωράρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν εξοντωτικά και για τους λειτουργούς στον χώρο της υγείας. Δηλαδή, μιλάμε για 3-4 ώρα τα χαράματα, να βγαίνουν αποτελέσματα. Άνθρωποι που ανησυχούσαν πάρα πολύ για την υγεία και το να μην μεταδώσουν στους οικείους τους, στους ηλικιωμένους γονείς τους. Θέλαν οπωσδήποτε να μάθουν αν είναι θετική. Υπήρχε τεράστια πίεση και το προσωπικό του ιδιωτικού τομέα ήταν εξαντλημένο. Μιλάμε για άπειρες εργατόρες και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά καθοριστικός ο ρόλος που έπαιξε ο ιδιωτικός τομέας στη διαχείριση της πανδημίας. Δηλαδή, να φανταστείτε, εμείς σαν εργαστήριο καλύπταμε μέχρι και νοσοκομείο Δράμας, Ξάνθης, Κομωτινής, Δημοτήχου. Γιατί τα μέσα και οι συνάδελφοι έχουν και αυτοί κάποια όρια. Δηλαδή και οι δημόσιες δομές, ένα εργαστήριο έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, 100 τεστ την ημέρα, 200, 500. Υπήρχαν στην κορύφωση των κυμάτων, υπήρχε τρομερή πίεση. Νομίζω ότι η συμβολή δική μας ήταν καθοριστική σε ποιο, ότι μπορούσαμε εγκαίρως να βρούμε τους θετικούς, να τους απομονώσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστούμε καλύτερα την επέκταση και τον περιορισμό της πανδημίας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε γρήγορα, κύριε Πανταζή, στο να το διαχειριστεί όλο αυτό και να μην θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον εαυτό. Ναι, εκπαιδεύτηκε γρήγορα. Εμείς προσωπικά κάναμε μαθήματα με όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα. Υπήρχε συνεχής ενημέρωση, παρακολουθούσαμε τα διεθνή guidelines, τις κατευθυντήριες οδηγίες που βγαίνουν είτε σε ευρωπαϊκά site είτε σε αμερικάνικα site. Οπότε προσπαθούσαμε να είμαστε στην αιχμή της εκπαίδευσης και των μέσων προστασίας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εμείς δεν είχαμε στα αρχικά κύματα ουσιαστικά κανένα κρούσμα από το προσωπικό το οποίο να μολύνθηκε μέσω από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Συνήθως οι μολύνσεις που γινόταν σταδιακά γινόταν από το οικογενειακό περιβάλλον, ναι. Από τα παιδιά, από τρίτους, όχι πάντως από την επαγγελματική δράση τους. Ναι, γιατί στην αρχή κάναμε και την ιχνηλάτηση. Στα πρώτα κύματα γινόταν η ιχνηλάτηση. Ποιος κόλλησε από ποιον. Όχι. Μετά, όταν έφτασε. Ούτε ένα μήνα δεν μπόρεσε να κρατήσει η ιχνηλάτηση. Ήταν τόσο. Μετά, όταν έγινε το. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, ναι. Και με θρησκευτική ευλάβεια. Δηλαδή και το προσωπικό και μεταξύ τους ακόμα και στο χώρο ανάπτυξης προσωπικού φορούσε μάσκες, συνέχεια απολυμέναμε το χώρο. Δηλαδή νομίζω ότι πήγαμε σε αυτό το τομέα πάρα πολύ καλά. Κύριε Παπαδρούδη, πώς ήταν τελικά η συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, πριν μπουρλωτιάσω πάλι την κουβέντα με τον κύριο Δευτεραίο, θα λέγατε ως ιατρικός σύλλογος, όπου όλοι οι γιατροί είστε μια οικογένεια εκεί, τα πράγματα ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να είναι την εποχή της πανδημίας. Πιστεύω ότι συνεργάστηκαν αρμονικά ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας της υγείας, οι ιδιώτες ηλεκτροπαγγελματίες γιατροί και η κρατική λειτουργή, οι γιατροί νοσοκομιακοί, οι πανεπιστημιακοί. Ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως γνωρίζετε και το είπατε, εκφράζει και εκπροσωπεί όλους τους γιατρούς, δημόσιο, ιδιωτικού τομέα, οπουδήποτε και να εργάζονται.
Δίναμε συνεχώς οδηγίες που ερχόταν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από το Υπουργείο Υγείας, από τον ΕΟΔΗ. Μιλήσατε προηγουμένως αν εκπαιδεύτηκε το προσωπικό. Ήταν μια συμβολή μικρή, αν θέλετε, του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου σε αυτό το θέμα, γιατί όντως υπήρχε έλλειμμα και εκπαίδευσης. Και σε αυτόν τον τομέα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με αυτό, όπως αργότερα προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και στο θέμα των εμβολιασμών, κάνοντας και ένα διαδικτυακό σεμινάριο, μια ενημέρωση με πρωτίστως με ανθρώπους από εδώ πέρα ομιλητές, και το οποίο παρακολούθησαν βέβαια και εκπρόσωποι άλλων ιατρικών συλλόγων της χώρας, που προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους λειτουργούς της υγείας, τους γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια να μπορούν να είναι σε πλήρη επάρκεια να ενημερώσουν και τους ασθενείς, στους οποίους θα απευθυνόταν όλη αυτή η προσπάθεια. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι συνεργάστηκαν και προσπαθήσαμε να συνεργαστούν αρμονικά, γιατί πάντα πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον λειτουργεί σωστά, και αυτό προσπαθούμε και προσπαθήσαμε, αποβαίνει προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Εγώ θεωρώ, εκτός από τα ελάχιστα μικροπροβλήματα, αν τυχόν υπήρξαν, γενικά υπήρξε, όπως συνεργασία υπήρξε για παράδειγμα και από γιατρούς που συνέδραμαν στα νοσοκομεία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, που όπως έγινε από την πολιτεία, ας το μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Πάντως, να ολοκληρώσω ότι θεωρώ ότι υπήρξε συνεργασία, υπάρχει συνεργασία και στη συνεργασία αυτών των δύο πυλώνων της περίθαλψης, ιδιωτικού και δημόσιου, στηρίζεται η αποτελεσματικότητα γενικά του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δευτερέα, από την εμπειρία του και όλο αυτό που έβλεπε στον νομό, στα κέντρα υγείας, τι γινότανε, είχαν τις απαραίτητες υποδομές εκεί για να αντιμετωπίσουν περιστατικά? Άντε στο νοσοκομείο υπήρχαν 5 μέσα. Επάνω, ας πούμε, στο Βόρειο Εύρο, στα δίκαια, στο Κέντρο Υγείας Δικαίων και στα άλλα μικρά, ακόμη και στο νοσοκομείο Δημοτήχου, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση? Ήταν δύσκολη, αλλά θα πω μία κουβέντα πολύ γρήγορη, θα μου επιτρέψετε, σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν και που συμφωνώ στα περισσότερα από όσα υπόθηκαν. Να μην περάσει η εντύπωση ότι εγώ λέω ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν πρόβλημα. Ο ιδιωτικός τομέας έδωσε μάχες. Δυσκολεύτηκε. Μα ούτως ή άλλως τα νοσοκομεία δεν δεχόταν μόνο ακριβώς με μικρά συμπτώματα. Δηλαδή, δεν είπε κανείς το αντίθετο σε αυτό. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα τα διαγνωστικά κέντρα βγάζαν και λεφτουδάκια. Να το πούμε αυτό. Τα μεγάλα όμως. Δεν μιλάμε για τον μικροβιολόγο που είναι απέναντι από μένα το σπίτι του, στους παπέντες του σπίτι μου, το ιατρείο, και που πώς να εξυπηρετήσει. Πάντως ακόμη, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είπα εγώ ότι είναι ιδιωτικό κακό. Κέντρο για μένα δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε να το κάνει το κράτος. Ναι, αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανε όμως. Και το έκαναν τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Και δεν μιλάμε εδώ, δεν έχουμε τέτοια. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά δεν είναι, και το νοσοκομιακό κίνημα έλεγε επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Δεν έλεγε να μην συνεργαστούμε. Το νοσοκομείο μας έλεγε κάντε rapid test και ελάτε. Οπότε, ναι. Άρα θα πας έξω. Άρα που θα το έκανα εγώ. Ήταν μια υποχρέωση του δημοσίου να το κάνει αυτό. Γιατί, ναι. Άρα λοιπόν να πάμε στον Νίκο να κάνουμε το rapid test, αλλά να το πληρώσει το δημόσιο. Γιατί είναι κακό. Δεν είπαμε ότι είναι κακό. Γιατί έχουμε ασφάλεια αυτό. Και ότι θα έπρεπε. Θα κερδίσει κι αυτός. Θα απελευθερωθεί και το σύστημα, το δημόσιο, και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ένα λοιπόν για να τα ξεκαθαρίζουμε. Δεύτερον, είπα και το ξαναλέω. Καμία κλίνη μεθ κλίν κάποιων ελαχίστων στο τέλος, όταν ήταν στη φάση αποθεραπείας πια, δηλαδή είχαν τελειώσει και θα φεύγαν, πέραν εξιστήριο ασθενείς, δεν χρησιμοποιήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα για τη μετώπιση COVID. Ήταν όλες... Το είχαν δηλώσει από την αρχή ότι δεν θα φιλοξενήσουν. Και αυτά ακριβοπληρωμένες, όχι έτσι, δεν ήταν φτηνές. Δεν μιλάμε για αυτά, δεν μιλάμε για τον ιδιώτη γιατρό, επαναλαμβάνω, που έχει απέναντι από μένα το ιατρείο του, το μικροεπαγγελματία δηλαδή, τον προβληματικό σαν και εμένα, το μισθοσυντήρητο. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτοί πραγματικά υποφέραν με την πανδημία. Να σας πω ότι πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους είχαν κλειστά τα ιατρία τους γιατί φοβόταν. Αντρέα, κάνω λάθος, λέω ψέματα. Στην αρχή ήταν και το σύνθημα μένουμε σπίτι, μην το ξεχνάμε. Μένουμε σπίτι, ναι. Κλείνουμε, βάζουμε και ταμπέλες. Τηλεφωνικά οδηγίες, με ρίσκο. Δίναν τηλεφωνικά οδηγίες και πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Αντρέας και πρέπει να μείνει. Ότι σου παίρνω τηλέφωνο και σου λέω εντάξει, κρατήσου μια μέρα, θα δούμε τι θα γίνει και εσύ παιδίνεις. Ποιον θα πάτε στα δικαστήρια? Εμένα που σας είπα, μείνετε σπίτι σας. Μετά βέβαια το πήρε το μπαλάκι ο ΕΔΗ, καθίστε σπίτι. Ναι, ναι. Εντάξει, κρατηθείτε. Σε αυτό λοιπόν όλο το κυκαιώνα, οι μεγάλες επιχειρήσεις της υγείας, κοιτάξτε να βγάλουν λεφτά. Το αρνείς. Λες όχι. Διαφωνείς. Γι' αυτό ίσως το Διοικητικό Συμβούλιο μου τον εξαδάκτυλο.
του Βανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λοιπόν, τώρα δυναμητή το τηλέφωνο. Το παίρνω πίσω, δεν το είπα. Θα ήθελα λίγο να απαντήσω. Να απαντήσω μετά. Να απαντήσω λίγο στα ζητήματα που αφορούν περισσότερο και όχι στα γενικότερα. Να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε και δεν θα το ξανακάνω, κύριε Σταυρίδη, γιατί με κοιτάτε και άγρια και εγώ αρχίζω να φοβάμαι. Είναι ψαρωτικός. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν έτοιμα. Και δεν ήταν έτοιμο και το δημόσιο σύστημα υγείας γενικότερα. Το λέμε την αρχή. Πολύ περισσότερα τα κέντρα υγείας. Στην πορεία, εκτός του ότι δεν στελεχώθηκαν, εκτός του ότι δεν εξοπλίστηκαν, εκτός όλων αυτών, μεταφέρθηκαν και οι δυνάμεις τους από τα πολυδύναμα ιατρία, παραδείγματος χάρη το Φερόν, από τα κέντρα υγείας, μεταφέρθηκαν οι δυνάμεις τους στα νοσοκομεία για να στηρίξουν εμβολιαστικά κέντρα. Θα μπορούσε αντί να συμβεί αυτό να γινόταν να το ανάποδο. Έκτακτες προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για να καλυφθεί το. Και γιατί όχι, φοβάστε να πείτε μόνοι μου. Δηλαδή να σας πω, γιατί ακούσαμε. Μόνο προσωπικό για να προσληφθεί χρειάζεται χρόνο. Ωραία. Να καταργήσουμε τις διαδικασίες που θέλουν μόνοι μου. Να τους πάρουμε αμέσως και μετά θα κάνουμε τους ελέγχους και όποιος είναι θα παίρνει δρόμο. Σε μια δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κρίσης, αυτό, αυτό για να, μα εδώ έχουμε πανδημία. Καίγονται τα πάντα. Ναι. Αυτό που θέλω που άκουσα στις ειδήσεις και θέλω να το πω συντεχνιακά πλέον ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους, είπατε. Ναι. Δεν κάνω λάθος. Δεν έχουμε μόνο με τους αναισθησιολόγους. Δυστυχώς. Έχουμε τους ακτινολόγους. Να σας πω, δεν ξέρω. Ισχύει. Έτσι, Νίκο, μήπως σας λέω ψέματα. Προσπαθεί να βρει ακτινολόγο για το ιατρείο του. Δεν θα βρει. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι. Δεν θα βρει. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Παντού, όπου θέλετε έχουν πέσει. Φαντάζομαι για όλες τις ειδικότητες. Για πολλές ειδικότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο τον αναισθησιολόγο. Τότε γιατί. Αυτή τη στιγμή λέμε τότε να κάνουμε. Στο εξωτερικό, όχι, οι συναδελφοί σας. Καταρχήν πληρώνονται καλύτερα σαν σαφώς. Καταρχήν, γιατί δεν κάναμε προκήρυξη τόσα χρόνια, γιατί δεν κάνουν προκήρυξη. Εσείς θα καθόσασταν να έχετε πτυχίο και ειδικότητα, θα καθόσασταν εδώ ή θα πηγαίνατε έξω. Ναι. Άμα βρω το έξω, λέτε. Μπορώ να πω θα πω μόνο το νούμερο, Ανδρέα, συγγνώμη. Ήμασταν 12 ακτινολόγοι όταν. Είχε τελειώσει. Το 2005-2006. Το 2009 ήμασταν 12 ακτινολόγοι. Ειδικοί. Ειδικοί γιατροί ακτινολογικού. Και σήμερα είμαστε 5 και το Δεκέμβριο θα μείνουμε 4. Και αυτό έχει συνέπεια, θα και αυτό είναι πανεπιστημιακό. Νοσοκομείο. Και αυτό έχει συνέπεια ότι κλείνει ραντεβού και θα κλείνει μετά από 6 μήνες. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται. Οι διαγνώσεις πότε γίνονται. Ναι. Πες ότι περνάνε 10 άτομα και κάνουν αξονικό ή κάνουν εκτινογραφίες. Πότε θα κάνει διάγνωση. Μπορεί να πάρει τη διάγνωση και σε ένα μήνα. Και να έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Και να έχει κάποιο πρόβλημα. Να έχει πεθάνει. Το λέω άμεσα. Και κοκκινίζω, το λέω και ντρέπομαι, αλλά δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Ναι, κύριε Παντολή, παρακαλώ. Μιλήσατε για τα κενά. Και αν γινόταν προκηρύξεις ή για έκτακτο προσωπικό. Έγιναν έκτακτο προσωπικό, όπως ανέφερε και ο Σάββας, πήραν πάρα πολλούς επικουρικούς γιατρούς και επικουρικό λοιπόν προσωπικό. Το θέμα είναι ότι ζητάμε μόνιμες προσλήψεις, μόνιμους διορισμούς, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κρίσεων, όχι να κάνει ένα και δύο χρόνια για να τελειώσει η διαδικασία που είναι μέσω των συμβουλίων κρίσεων, να γίνουν οι προκηρύξεις. Και όπου βγαίνουν άγονες, να δίνονται περισσότερα κίνητρα. Το έχουμε πει αυτό και ως Ιατρικός Σύλλογος και ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Να δίνονται τα κίνητρα αυτά που θα καταστήσουν ικανοί, γόνιμοι. Ποια είναι τα κίνητρα αυτά. Κοιτάξτε, πρωτίστως, υπόθηκε πάλι, πρωτίστως είναι το οικονομικό. Όταν οι μισθοί που είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνταν φτωχές μέχρι πρότινος, είναι διπλάσιοι έως τριπλάσιοι του μέσου μισθού στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να παρεξηγήσουμε τους γιατρούς που φεύγουν στο εξωτερικό. 20.000 γιατροί το ξέρετε ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Υπάρχουν δύο θέματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι προφανώς δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος γιατρός να παίρνει 10.000 και ένας δημόσιος υπάλληλος στο δημοτολόγιο να παίρνει 500 ευρώ. Και επίσης φαντάζομαι ότι δεν γίνεται ένας γιατρός στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να παίρνει 1.000 ευρώ και ένας γιατρός στο νοσοκομείο του Δημοτήχου να παίρνει 3.000 ευρώ. Γιατί εσείς οι ίδιοι μεταξύ σας θα πάτε στα συμβούλια της επικρατείας και στα δικαστήρια και θα καταρρύψετε αυτές τις διαφορές. Όχι, συγγνώμη για αυτό που λέτε τώρα. Πρώτον, δεν θα σταθώ στο αν. Δεν είπαμε ποτέ για παράδειγμα ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων που έχουν μειωθεί πάρα πολύ από όλων των υπόλοιπων. Λέω δηλαδή, ότι κάποιος θα πήγαινε στο δικαστήριο και θα ρίχνει την απόφαση για τον άλλον. Ναι, κοιτάξτε όμως, μας ρωτήσατε ή μάλλον προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί έχουμε τα κενά στα νοσοκομεία. Σωστά. Ναι. Άρα υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα ότι δεν γίνονται όσες προκηρύξεις θα έπρεπε. Εμείς ζητήσαμε. Και το ξέρει ο Σάββας,
το ζητάμε συνεχώς και πολύ πρόσφατα το ξαναζητήσαμε, άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει χθες. Και αφού δεν μπορεί χθες, θα να γίνει αύριο. Δεύτερον, σε περιοχές όπως η Σαμοθράκη, το έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε ασχοληθεί, γιατί και εγώ και ο Σάββας είμαστε αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για αυτό το τομέα, το θέμα, και συνολικά ομόφωνες ήταν οι προτάσεις μας. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, γιατί αν κάποιος συνάδελφος και οποιοδήποτε, αν θέλετε, επαγγελματίας, αν δεν έχει κάποιο αυξημένο κίνητρο, θέλετε μισθολογικό, θέλετε επιστημονικής εξέλιξης, θέλετε κάτι άλλο. Σαφέστατα όμως κάποιο κίνητρο, το οποίο θα τον κάνει να πάει στο διδημότυχο ή πολύ περισσότερο στα δίκαια. Ωραία. Είστε σαν Σαμοθράκη. Κάνατε πρόταση εσείς για τα κίνητρα αυτά. Να πείτε ότι το κίνητρο για να πάει κανείς στη Σαμοθράκη πρέπει να είναι μισθολογικό. Πρέπει να είναι το πόσο γρήγορα θα ανοίξει. Ναι, είπαμε. Βαθμίδα πρόσληψης. Να ολοκληρώσω. Το κάναμε. Έχουμε κάνει και μάλιστα προσπαθήσαμε και ως ιατρικός σύλλογος να γίνει άγωνο το κέντρο υγείας Σαμοθράκης και επιτευχθεί. Και τι έγινε που έγινε. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Εκείνο το ρημάδι το κέντρο υγείας Σαμοθράκης όταν έγινε άγωνο, πώς το χαρακτηρίζαν, πανηγυρίσαμε όλοι ότι δεν και καλά τώρα θα στελεχωθεί. Τελικά τι έγινε. Το ίδιο κάναμε και για το νοσοκομείο Δημοτήχου που κάναμε πολλές προσπάθειες ως Ιατρικός Σύλλογος Εύρω και τελικά ποια είναι η αλήθεια. Το οποίο όμως το είδαμε στη συνέχεια, που δεν το γνωρίζαμε, είναι πραγματικό αυτό. Ότι τελικά τα κίνητρα ήταν τόσο λίγα. Για ποιο λόγο? Είναι μια λεπτομέρεια που δεν την ξέραμε κι εμείς. Γιατί το μισθολόγιο που έφτανε έως το 50% στην πενταετία πήγαινε κλιμακωτά. Κάθε χρόνο 10% αύξηση, με στο τέλος 50% στο βασικό μισθό. Όχι στο τελικό, στο βασικό. Το 50% ήταν το μισθό στο 87%. Με μισθού το 87. Ναι. Και γι' αυτό, μετά από ενημέρωση που είχαμε από το διοικητή του νοσοκομείου Δημοτήχου, δεν το ξέραμε ως τότε, έχουμε κάνει έγγραφο που ζητάμε να επικαιροποιηθούν τα κίνητρα για τα άγωνα και μάλιστα έχω κάνει πρωτοβουλία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να φύγει στον Υπουργό Υγείας για όλα φυσικά και για όλη τη χώρα, γιατί υπάρχουν κι άλλα. Αλλά τώρα μιλάμε και για τον Εύρο, να επικαιροποιηθούν τα κίνητρα για τα άγωνα. Υπάρχουν άγωνα Α κατηγορίας όπου εντάχθηκε είναι τα δίκαια, είναι η Σαμοθράκη, είναι το διδημότυχο. Δεν έχουν τελεσφορήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ναι, συνεπώς, ναι, για το διδημότυχο έγινε πρόσφατα. Η Σαμοθράκη έχει κάποια χρόνια. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Και χειροκροτούσαμε όλοι μας το ταμείο, γιατί πιστεύουμε ότι άμεσα θα λυθεί το πρόβλημα. Σαφώς, αλλά προφανώς, να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θα σου πω τη δικιά μου ρίση. Θα πω απάντηση αντιπροέδρου της Βουλής, πρώην Υπουργού Υγείας, που είπε, επιλέξει σε ερώτηση που έγινε από κάποιον βουλευτή, δεν θυμάμαι ποιου κόμματος. Τι κάνετε για τη Σαμοθράκη, γιατί δεν βρίσκονται γιατροί. Τέσσερις έκανε το ΚΚΕ. Να τα λες. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Το ΚΚΕ έκανε διάφορες ενέργειες και έχω μιλήσει και ο ίδιος με βουλευτές του ΚΚΕ, γιατί στο Σύλλογο δεν λειτουργούμε κομματικά, λειτουργούμε χωρίς χρώματα και κόμματα. Λοιπόν, και τι απάντησε ο τέος Υπουργός Υγείας και είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Ότι όταν είπε ο Υπουργός ότι δεν πηγαίνουν, τι να κάνουμε. Ναι. Δεν πηγαίνουνε. Αν δεν πάνε με 1.000, θα πάνε με 2.000. Επιλέξει ήταν τα λόγια του τέος Υπουργού Υγείας. Θα μου πείτε εσείς τι έκανε όταν ήταν Υπουργός Υγείας ο φίλτατος αντιπρόεδρος Βουλής. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλο. Απλά πρέπει να βρούμε ποιο θα είναι αυτό το κίνητρο που θα τους φέρει τους γιατρούς πίσω. Θα σταματήσει το brain drain, θα σταματήσει τους Έλληνες γιατρούς να φεύγουν στο εξωτερικό και θα καταστήσει ελκυστική την εργασία στην Ελλάδα. Άλλο το πρόβλημα δεν υπάρχει. Απλά όλοι μαζί, αν θέλετε, και κάθε συμβολή είναι πολύ τίμη. Είναι αυτό που θα κρατήσει τους γιατρούς πίσω. Δεν διαφωνούμε. Σε γενικές γραμμές. Ναι. Αλλά στις πιο ειδικές γραμμές διαφωνούμε. Αν δηλαδή η κυβερνητική πολιτική δεν θέλει να στηρίξει τη δημόσια υγεία, μην περιμένετε να βρείτε γιατρούς. Είναι σταδιακά, βήμα-βήμα, δάκρυ-δάκρυ, πόνο-πόνο, αποδυνάμωση του ΕΣΥ. Δέστε ποια είναι η λύση. Πιστεύετε ότι κάθε κυβέρνηση αυτά τα χρόνια όχι, δεν πιστεύω θέλει τίποτα. Να αποδυναμώσει δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω σε έναν Θεό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αυτό θα το δείτε στο νέο ΕΣΥ. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Πλεύρης. Τι λέει το νέο ΕΣΥ? Μπορούν να μπαίνουν οι ιδιώτες στο νοσοκομείο, μπορούν να βγαίνουν οι δημόσιοι στον ιδιωτικό τομέα. Όποιος θέλετε, μπάτε σκύλια, λέστε. Τι παραδέχεται, δεν θα κάνω προσλήψεις. Θα έρθει ο Ανδρέας, θα κάνει καταράκτες στο νοσοκομείο. Μετά, θα πάω εγώ, θα δουλέψω στον Νίκο. Εκτός αν δεν με θέλει. Θα έρθει ο Νίκος, θα δουλέψει στο νοσοκομείο. Εκτός αν δεν το θέλουν. Σάββα μετά οι πολίτες. Ότι ο γιατρός που δεν είναι νοσοκομιακός και που έχει έξω ιατρείο και μπορεί να μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο, θα είναι το ψάρεμα που θα κάνει τον και θα χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του νοσοκομείου που τον έχουμε πληρώσει όλοι μας με τα χρήματα
και με τους φόρους μας, ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να χρησιμοποιεί δηλαδή, το εξοπλισμό του νοσοκομείου για προσωπικό. Οπότε γιατί να μην έχουμε τις ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά εργαστήρια που είναι νόμιμα. Εγώ θα έλεγα γιατί να μην έχουμε ένα δημόσιο που θα είμαστε όλοι εκεί μέσα και θα πληρωνόμαστε αξιοπρεπώς. Μα και είναι και ξεκάθαρο. Πάντως αυτό που να θα μείνει θέλ... όμως, Νίκο, αυτό συγγνώμη, θέλω να μείνει. Ότι με βάση αυτό, ανεξάρτητα από όλες τις προεκτάσεις που θα δώσουμε, είναι ότι το Υπουργείο σήμερα, η κυβέρνηση σήμερα, δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει προσλήψεις. Γιατί σου λέει, θα μπουν οι ιδιώτες απέξω. Δεσμεύεται ότι θα κάνει προσλήψεις, δεν τα άκουσα καλά. Ενδιάμεσα με βάση αυτό που είπατε εσείς. 3.000 προσλήψεις νέων γιατρών. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα που κάναμε, γιατί δεν πηγαίνουν οι γιατροί στα άγωνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική κουβέντα που πρέπει να εξηγήσουμε ουσιαστικά στην κεντρική διοίκηση τι σημαίνει δίκαια. Γιατί νομίζω η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση δεν έχει καταλάβει και τον εθνικό ρόλο τον οποίο καλείται να επιτελέσει ο νομός Εύρος, που λειτουργεί ως ασπίδα ουσιαστικά των συνόρων μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μισθολογικό κίνητρο. Παράδειγμα, μπορεί ο γιατρός που σκέφτεται να διοριστεί στα δίκαια, και επίτηδες μιλάω για τα δίκαια, γιατί είναι το πιο βόρειο σημείο. Δεν θα έχει πού να πάει, ξέρω εγώ, να έχει κάποιες παροχές. Μπορεί να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει, να μείνει. Μπορεί να... Α, κύριε, θα το βρει, έχει πολλά άδεια. Ναι, άδεια. Σε τι κατάσταση, είναι. Σε τι κατάσταση είναι. Αν έχει οικογένεια, τι θα γίνει με τα παιδιά, τι παροχές έχει τα παιδιά. Θέλει σχολείο, θέλει νηπιαγωγείο. Και θέλω να πω, πρέπει να το δούμε πολυπαραγωγικά. Δεν είναι μόνο το να δώσουμε λεφτά σε κάποιον άνθρωπο, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί, αν τους παρέχεις κάποιες άλλες υπηρεσίες, κάποιες άλλες δυνατότητες, μπορεί ο άλλος να το δει για 2, για 3 χρόνια, για 5 χρόνια. Επίσης, ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα που το έχουν οι νοσοκομιακοί γιατροί και το έχει διεκδικήσει, φαντάζομαι, και στο παρελθόν, είναι να ενταχθούν οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό είναι πάγιο αίτημα. Δηλαδή, αν δεν είναι ανθυγιεινό επάγγελμα, το να είσαι όλη μέρα με τη στολή, που να είσαι μέσα σε περιβάλλον με τον κορονοϊό, με αφορμή την πανδημία, και γενικά να είσαι δίπλα σε λοιμώδη νοσήματα, όπως είναι το AIDS, όπως είναι η πατήτιδα. Δηλαδή, αν δεν δοθούν και τέτοια κίνητρα και θεσμικά κίνητρα, ή να δοθεί παράδειγμα ένα κίνητρο εξέλιξη στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, θα πάω 2 χρόνια στα δίκαια, θα πάω 3 χρόνια στα δίκαια, θα μαζέψω μόρια, θα κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το μισθολογικό. Φυσικά και το μισθολογικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι μόνο το μισθολογικό. Ναι. Πρέπει δηλαδή να το δούμε στα πλαίσια μιας εθνικής στρατηγικής. Δεν είναι μόνο δηλαδή να πούμε ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να επανδρώσουμε αυτά τα κέντρα υγείας, να επανδρώσουμε αυτά τα νοσοκομεία. Προκηρύξτε θέσεις. Μπορεί η τοπική κοινωνία να αναβαθμιστεί συνολικά. Εκεί νομίζω είναι το σωστό. Πρέπει να το δούμε ολιστικά. Αν δεν έκανε όλα αυτά που λέτε τα κίνητρα. Λαϊκίστικο. Έχετε πάει στο Κολωνάκι? Έχω πιει πολλές φορές καφέ στο Κολωνάκι όταν ήμουν ειδικευόμενος στην Αθήνα. Κάθονται λοιπόν κάποιοι πολιτικοί. Ακούγεται λαϊκό, το ξέρω. Εκεί στο Κολωνάκι και λένε, εκεί στα δίκαια. Καταλάβατε. Δεν δίνουν καμία σημασία. Διαχρονικά οι πολιτικοί μας δεν δίνουν καμία σημασία ούτε για τα δίκαια, ούτε για τη Σαμοθράκη, ούτε για τίποτα. Η φωνή η δική σας και μετά τις εκλογές, όπως έχει διαμορφωθεί και τώρα, όπως είναι τα πράγματα κτλ., είναι η μόνη και των πολιτών που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Μα αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να μείνουν οι γιατροί όπως τις περιέγραψε το σχολείο. Μα δεν τους ενδιαφέρει το σχολείο. Δεν είναι μόνο οι γιατροί. Θα είχε μπει και πληθυσμό. Δεν είναι μόνο οι γιατροί. Δεν θα είχαν φύγει πολίτε από αυτό που λέει Λεμονιά. Αυτό που λέει Λεμονιά είναι πολύ σημαντικό. Για να μείνει ο γιατρό, πρέπει να υπάρχει πληθυσμός. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει πληθυσμός, πρέπει να το δούμε συνολικά. Αλλά Νίκο, κάνε ένα βήμα πιο πέρα τη σκέψη σου. Η πολιτική που εφαρμόζεται θέλει να αδειάσουν οι ύπαιθρος από αγρότες. Δεν θέλει τους αγρότες. Αυτό είναι μια ανάγκη. Δεν θα πρέπει. Ο γιατρός δηλαδή δεν πρέπει να το ξέρει αυτό. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί. Δεν είναι αριστερή σκέψη. Είναι κομμουνιστική σκέψη. Αλλά. Εγώ το ήθελα να πω. Δεν είναι πιο ωραίο το αριστερό. Το αριστερό να ακούω. Τόσο ωραία αριστερά ακούω εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι. Είναι τι πολιτική εφαρμόζεται. Αδειάσματος της περιφέρειας. Τελεία. Πάνε οι παραγωγές, δεν τις παραγωγές.
Βάζουμε λαμπογιάλια, βάζουμε μόνο. Δεν συμβαίνει μόνο στον Εύρο. Δεν συμβαίνει μόνο στον Εύρο, παντού συμβαίνει. Παντού συμβαίνει. Να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Μα συγγνώμη, σε διάκοψα πάλι. Όχι, όχι, εντάξει, μα συζήτηση κάνουμε. Αλίμωρο τώρα δεν το συζητάμε. Αλίμωρο. Ούτω ή άλλω όλοι οι φίλοι, γνωστοί συνεργάτε, συνέχεια καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή για το καλό των ασθενών. Μιλάμε στα τηλέφωνα, υπάρχει καλή σχέση με όλου. Και τους υποψηφίους και τους συνυποψηφίους συνδυασμούς. Απλά υπάρχει. Είμαστε πέντε μέρες πριν τις εκλογές, τέσσερις. Και είναι λίγο. Πολλές. Όχι, την Κυριακή είναι εκλογές. Πέντε έχουμε σήμερα. Ναι. Κυριακή είναι εκλογές. Δύο μέρες. Απλά θέλω Κυριακή να πω, κοντή γιορτή. Το θέμα της υγείας πρέπει να ενταχθεί σε μια συνολική οργάνωση και μια συνολική προσέγγιση. Δηλαδή δεν πρέπει να το δούμε μονομένα. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει ένα λεωφορείο για τα δίκαια, παράδειγμα. Και να έχουμε απέτηση να υπάρχουν 10 γιατροί στα δίκαια. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν υπάρχουν άτομα να γεμίσουν ούτε ένα λεωφορείο στο τρίγωνο, πιστέψτε με. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Ναι, πρέπει να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Και επίσης θα έκανα εγώ, κάνω την εξής ερώτηση. Είχαμε την υβριδική απειλή με 20.000 πρόσφυγες, οι οποίοι θέλαν να εισχωρήσουν στα βόρεια σύνορά μας. Ωραία. Εμείς, σαν πληθυσμό στον νομό Εύρω, είμαστε 140.000 άνθρωποι. Αν ήμασταν 340.000 άνθρωποι, πόσο πιο δύσκολα θα ήταν να γίνει αυτό. Αν δηλαδή υπήρχε κόσμο στα χωριά, αν τα νηπιαγωγεία είχαν κόσμο. Δηλαδή πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Ναι. Δεν είναι μόνο. Δεν έχει γιατρό. Και εγώ λέω το εξής. Αγγίζεται το δημογραφικό το οποίο δεν έχουμε. Εγώ θα πω το εξής. Ας έχουμε 10 γιατρού στα δίκαια. Αν έχεις 5 παππούδες, 5 ηλικιωμένους, τι θα κάνουν αυτοί οι 10 γιατροί στα δίκαια. Δεν τους χρειάζεται. Δεν έχει νόημα. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή, το ίδιο πράγμα λέει. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να το δούμε συνολικά. Να μου λύσετε εμένα τώρα μια απορία εδώ. Να κάνεις το βήμα. Τι γίνεται. Να είναι εύκολη για να πάμε στη ρύθμιση. Έχει να κάνει με τον προσωπικό γιατρό. Αφορά και τους ιδιώτες γιατρούς. Και τους, δηλαδή μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν και ιδιώτη γιατρό και στο δημόσιο. Ναι, αλλά οι ιδιώτες δεν μπαίνουν. Οι ιδιώτες όμως τελικά δεν μπαίνουν. Ωστόσο υπάρχει ένα κίνητρο από ό,τι ξέρω ότι μέχρι 300 άτομα, πόσα λέει το νομοσχέδιο, θα παίρνουν 200 ευρώ το μήνα, το χρόνο για το κάθε, για το κάθε ασθενή. Με κοιτάει, γιατί ξέρω ότι θα πούμε. Εγώ νομίζω ότι θα πούμε τα ίδια πράγματα. Ναι, γιατί κοιτάω. Εμείς διαφωνούμε με όλη αυτή τη φιλοσοφία. Κοιτάξτε, τώρα πάμε σε ένα. Ναι, είναι απλά. Είναι ένα κίνητρο, γιατί αυτό που λέγατε, ότι και επειδή ακούστηκε ότι και κάποιοι στην πανδημία, κάποιοι γιατροί που είχαν κλειστά τα ιατρία τους και ότι δεν μπορούσαν να δουλέψουν και όλα αυτά. Δεν είναι και αυτό ένα κίνητρο και καλή συνεργασία, δείγμα καλής θέλησης συνεργασίας με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να ενταχθούν οι ιδιώτες γιατροί στον προσωπικό γιατρό. Καλό φαίνεται. Καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι, και αυτή είναι και η δικιά μου άποψη, και το ανέφερα άλλωστε και νωρίτερα, ότι τα κίνητρα δεν μπορεί να είναι μόνο μισθολογικά. Ανέφερα τα επιστημονικά. Αυτή η παράμετρος που έθεσε και ο Νίκος και συμφωνώ με όλοι, και εγώ και ο Σάβας, ότι πρέπει να το δούμε και συνολικά το θέμα, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα για την ερήμωση της περιοχής μας και είναι ένα συνολικό ζήτημα που προσωπικά έχω προτάσεις για όλα αυτά τα θέματα, για την εν γέννη ανάπτυξη και ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πει και για την ανάπτυξη, την εκπαιδευτική, την υγειονομική, την οικονομική. Τώρα για τον προσωπικό γιατρό. Ακούγονται καταρχήν καλά τα χρήματα που δίνονται στους γιατρούς. Οι γιατροί όμως. Ένας στους τέσσερις ζήτησε να μπει, τρεις στους τέσσερις γύρισαν την πλάτη. Θα μου πείτε, είναι τρελή. Αφού τους δίνει καλά χρήματα, γιατί να μην θέλουν να μπουν. Άρα προφανώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες καθιστούν κάθε άλλο παρά ελκυστική τη συμμετοχή στον προσωπικό γιατρό. Και γι' αυτό σήμερα τρεις στους τέσσερις από τους υπάρχοντες προσωπικούς είναι γύρω στους 4.000. Ναι. Περίπου οι 3.000 είναι γιατροί του δημοσίου συστήματος, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο επιτάχθηκαν ή τους δόθηκε εντολή. Υποχρεώθηκαν. Να μην πάμε αλλού. Ότι υποχρεώθηκαν να το κάνουν και αυτό το έργο. Και οι οποίοι πληρώνονται μετά τους 1.500. Δεν πληρώνονται από την αρχή. Από τους 1.500 και μετά, μέχρι 2.000 που είναι το πλαφόν, παίρνουν ένα μπόνο στο μισθό τους. Σήμερα μιλούσα με ένα συνάδελφο γενικό γιατρό, οι οποίοι παίρνουν ένα μικρό ποσό, αλλά να πάμε στους ιδιώτες γιατρούς γιατί δεν θέλουν. Υπάρχουν πολλά θέματα που τα έχει θέσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Καταρχήν, ζητήσαμε και μπήκε για πρώτη φορά στο νομοσχέδιο σύμβαση, εθνική συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων. Μπήκε μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται. Το έχουμε θέσει και σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει κάποια θέματα, ενώ ο υπουργός στη συζήτηση πριν το νομοσχέδιο είχε μιλήσει για κάποια θέματα που για μας. Θέλετε να τα πείτε κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Η παραπομπή, το gatekeeping. Ναι, να υπάρχει παραπομπή από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια, αλλά δεν μπορεί κάποιος με τόσους ειδικά
ειδικούς γιατρούς που έχουμε στην Ελλάδα, εννοώ διαφόρων ειδικοτήτων, να μην μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται τον γιατρό του που μέχρι χθες τον επισκεπτόταν. Δεν μπορεί να βάζουμε αστυνομικά μέτρα που έτσι και όπως και να έχει πρέπει να κάνουμε τον προσωπικό γιατρό, όλοι πρέπει να γραφούν, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ποινές. Ποινές ο ασθενής. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί με βία μέτρα, όπως να πάω και στα προηγούμενα, δεν μπορεί να στελεχώσει το δημόσιο σύστημα με επιστρατεύσεις, στους οποίους είμαστε κάθετα αντίθετοι. Τιμωρητικά, Ανδρέα, θα είναι και για τους γιατρούς που δεν δέχονται. Ναι, το συμφωνώ. Έτσι, ναι, δηλαδή, ο γιατρός του δημοσίου. Αυτό είπα, και για τους γιατρούς. Να ακουστεί αυτό, άρα, αυτό και, ναι, και ο Πανελλήνιος και οι ιατρικοί σύλλογοι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Δηλαδή, γιατί οι γιατροί γυρνάνε την πλάτη? Γιατί σαφέστατα όλες οι προβλέψεις υπάρχουν μονομερείς συμβάσεις επίσης. Όλα υπέρ του ΕΟΠΗ, υποχρεώσεις των γιατρών, ναι. Πάρα πολλές υποχρεώσεις. Το χρειαζόμαστε το θεσμό του προσωπικού γιατρού? Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα ή δεν είναι καλά τα πράγματα πριν? Αντικειμενικά, ναι. Ναι, αντικειμενικά. Αλλά πώς θα το δημιουργηθεί αυτό? Δεν είμαστε αντίθετοι στο να εξυγχρονιστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα που όντως χρειάζεται εξυγχρονισμό και θέλει πολλές αλλαγές. Αλλά από εκεί και πέρα, αλλαγές σε συνεργασία σαφέστατη με τους εκπροσώπους αυτών που θα τις υλοποιήσουν. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ανδρέας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν μπορεί, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, το υπογράφουμε και οι δύο. Ότι θα πρέπει, δεν μπορεί να το κάνει από το μυαλό σου, από το κεφάλι σου, να λες θα έρθω εδώ και να πω θα λειτουργήσει έτσι η τηλεόραση σας, η Δέλτα τηλεόραση. Δεν θα συζητήσω. Και επιτακτικά με αστυνομικά μέτρα ή με βία μέτρα. Δεν θα συζητήσω με τους γιατρούς. Δεν συζήτησε με κανέναν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπου θα σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι και οι τρεις είστε υποψήφοι για τον ιατρικό σύλλογο. Θέλω λίγο να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις του καθενός για την επόμενη μέρα στον ιατρικό σύλλογο. Βάζω λίγο την ατζέντα. Και επίσης ένα θέμα το οποίο μου το έχουμε στείλει και αρκετοί άνθρωποι στα μηνύματα. Τι γίνεται με τις σχέσεις των ιδιωτών γιατρών με το κράτος? Αυτό που μου λέγανε και φίλοι μου φυσιοθεραπευτές, glow back, rebate κτλ. Δεν τα κατέχουμε πολύ εμείς που δεν είμαστε μέσα στο χώρο. Μπορώ να σα το εξηγήσω. Το ζούμε. Και ο Νίκος που το ζει και εμείς που αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για την κατάργηση. Ωραία. Αυτή είναι η ατζέντα για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μετά τις διαφημίσεις. Μα παίρνει τηλέφωνο για να κλείσω. Πέμπτη λοιπόν, 13 Οκτωβρίου, ζωντανά εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, 22 και 36 πρώτα λεπτά. Την Κυριακή λοιπόν είναι οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου του Εύρου και έχουμε στην παρέα σήμερα εδώ στην εκπομπή τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι υποψήφοι για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Πριν πάμε να δούμε πόσο ο καθένας από εσάς θα διαχειριστεί την κατάσταση αν εκλεγεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αυτό που έλεγα νωρίτερα, αλήθεια γιατρέ μου, ποια είναι η σχέση των ιδιωτών με το κράτος, πώς έρχεται το κράτος και βάζει πλαφόν, σας ζητάει claw back και rebate κτλ. Τι σημαίνουν αυτά και τι σημαίνει και για την παρεχόμενη υπηρεσία τελικά όλο αυτό? Το πρόβλημα όλο ξεκινάει από το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί του κράτους είναι κλειστοί. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το πόσους πόσες εξετάσεις θα γίνουν, τα ποσά που πρέπει να διανεμηθούν στους παρόχους είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, είτε γίνουν, ξέρω εγώ, 100 εξετάσεις, είτε γίνουν 500 εξετάσεις, θα πάρετε αυτά τα χρήματα. Είναι γνωστό, είναι σταθερό το ποσό και δεν αλλάζει και είναι ψηφισμένο στον προϋπολογισμό. Αυτό τι σημαίνει? Παράδειγμα, με αφορμή την πανδημία. Λόγω ότι τα δημόσια νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές, τα κέντρα υγείας δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν γιατί είχαν αυτούς τους περιορισμούς. Λέγανε ότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, είναι μόνο για τα περιστατικά του κορονοϊού. Οπότε όλος αυτός ο όγκος δουλειάς μεταφέρθηκε από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά ο προϋπολογισμός ήταν κλειστός. Άρα μας φόρτωσε με πάρα πολύ δουλειά, με πάρα πολύ φόρτο εργασίας, πάρα πολλές εξετάσεις, αλλά ουσιαστικά αναμονάδα εισπράξαν όλα οι ιδιώτες πολύ λιγότερα χρήματα γιατί ήταν κλειστός προϋπολογισμός. Και αυτό για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά όταν αυξάνεις τον αριθμό των εξετάσεων που διενεργείς, αυξάνονται τα έξοδα. Παράδειγμα, είτε λέγονται αντιδραστήρια, είτε λέγεται προσωπικό, είτε λέγεται όλοι οι πόροι που χρειάζονται για να υπάρξει μια υπηρεσία, μπορεί να λέγεται μηχάνημα, μπορεί να χαλάει πιο γρήγορα το μηχάνημα, ανταλλακτικά, κατανάλωση ρεύματος. Όλο αυτό το πακέτο πολλαπλασιάστηκε. Ναι, πολλαπλασιάστηκε. Δεν υπήρχε μια πρόβλεψη λόγω της κρίσης? Όχι ανάλογη. Κάποια στιγμή δόθηκαν κάποια λίγα χρήματα για ένεκα του κορονοϊού, αλλά ουσιαστικά δεν είναι μεγάλη διαφορά. Και θα κάνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε το μέγεθος. Εσείς
Πρόσφατα, αν κάνατε μια μαγνητική, λέω επειδή είναι μια εξέταση που είναι αρκετά διαδεδομένη και θεωρείται ακριβή εξέταση, θα δείτε ότι στο παραπεμπτικό γράφει 237 ευρώ η τιμή του ΦΕΚ. 35,54 καλείται να πληρώσει ο ασθενής ως συμμετοχή, το 15%, και ο πάροχος θεωρητικά θα εισπράξει τα 201 ευρώ από τον ΕΟΠΗ. Τι γίνεται στην πράξη? Ο πάροχος είναι το ιατρείο, για να καταλαβαίνετε. Ναι, ο πάροχος, ναι, είναι το ιατρείο. Όμως, επειδή δεν ισχύει η τιμή ΦΕΚ, πάμε στην ασφαλιστική τιμή, την οποία την έχει ορίσει μόνο μερός και χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση ο ΕΟΠΗ, και λέει: εγώ δεν έχω να συμπληρώσω τα 201 ευρώ που είναι η τιμή του ΦΕΚ, θα πληρώσω την ασφαλιστική τιμή. Να μην σας τα απολογώ και κουράζουμε και τους τηλεθεατές. Και μετά, με βάση τον όγκο δουλειάς, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ξεκινάει αυτή από τα 90, από τα 100 ευρώ, το 85% της ασφαλιστικής τιμής. Δηλαδή, η ασφαλιστική τιμή μπορεί να είναι 120-140 ευρώ. Πάμε. 237, πώς πάμε? Θα σας εξηγήσω. Έχει πολύ μέλλον η συζήτηση. Πάμε στην ασφαλιστική τιμή, το 85% της ασφαλιστικής τιμής, που για παράδειγμα, για τη μαγνητική συγκεκριμένα, είναι 90 τόσο ευρώ. Μετά όμως, με βάση το φόρτο εργασίας, υπάρχει το περιβόητο rebate, το οποίο είναι μια έκπτωση υποχρεωτική λόγω όγκου δουλειάς. Δηλαδή, ένα εργαστήριο που κάνει 10 εξετάσεις έχει πιθανόν 0 rebate. Ένα που κάνει 100-200 εξετάσεις θα έχει 20% rebate. Έκπτωση σε ποια τιμή? Από το 93, από το 94. Από τα 94 ευρώ. Από το 85% της ασφαλιστικής τιμής. Στη δεύτερη. Ναι. Οπότε πάμε στο 74. Και από το 74 όλοι τα ιατρεία καταθέτουν την τιμή, το ετούμενο ποσό στον ΕΟΠΗ, ναι, τα 74 ευρώ, αλλά επειδή είναι κλειστός ο προϋπολογισμός, λέει: παιδιά, δεν έχω εγώ να σας πληρώσω τα 74, ούτε τα 74 δεν έχω να σας πληρώσω. Θα γίνεται μια οριζόντια περικοπή που λέγεται clawback. Clawback, μεταφραζόμενο, ναι, ναι, στα ελληνικά, σημαίνει αρπαγή πίσω. Ναι. Και αυτό φτάνει στα 46 ευρώ τελική τιμή. Δηλαδή, αυτό εξαντώνει τα μικρά μικροβιολογικά. Και τα μεγάλα εξαντώνει, και όλους εξαντώνει. Εκεί είναι, όλη η ουσία είναι εκεί. Όχι, και τα μικρά και τα μικρά. Στα μικρά είναι. Γιατί όχι, με τη λογική του, εσείς μπορείτε να βγάλετε. Έχετε συμφωνία και περισσότερο όγκο δουλειά από δεν υπάρχει έτσι συμφωνία, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Τι εννοείται? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων. Δεν έχει συμφωνήσει κανένα τίποτα. Υπάρχει κλειστό. Όλα επιβάλλονται αυτά. Επιβάλλονται αυτά. Σου λέει το κράτος, εγώ αυτά έχω. Προχωράτε. Αυτό δεν δημιουργεί μια δύσκολη συνθήκη στα κλινικά? Φυσικά. Από ποια λογική? Πρέπει να αντιληφθείτε δηλαδή κάποιους ασθενείς ότι δεν μπορώ να σας εξετάσω? Κάποια εργαστήρια, επειδή έχουν κάνει τα κοστολόγια της, σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω τόσο rebate, οπότε θα βάλω κάποιο περιορισμό, θα προγραμματίσω τα ραντεβού μου στον επόμενο μήνα, γιατί δεν μπορώ να αντέξω αυτή την έκπτωση. Ναι. Το σύνηθες όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, εν κατακλείδη, ότι για μια μαγνητική που θεωρητικά η τιμή ΦΕΚ, δεν είναι τιμή του ιδιώτη, είναι τιμή ΦΕΚ, είναι 237 ευρώ, μαζί με τη συμμετοχή του ασθενούς, καταλήγει να πληρώνει. Το σύνολο, δηλαδή το άθροισμα, να είναι συμμετοχή, να είναι 90 και 100 ευρώ. Αυτή είναι. Ναι, και αλλά υπάρχουν έξοδα. Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τον εξοπλισμό σου. Δεν μπορείς να πληρώσεις καλύτερα το προσωπικό, και να βρεις γιατρούς. Κάθε πότε πληρώνεστε? Πλέον πληρώνει κανονικά ο ΕΟΠΗ, αυτό οφείλουμε να το πούμε, κάθε 90 μέρες. 90 μέρες, δηλαδή 90 μέρες από την υποβολή, αλλά δίνει ένα κλάσμα ουσιαστικά των χρημάτων που θα έπρεπε να γίνει. Λίγο να το ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Οπότε, αν είστε στον Ιατρικό Σύλλογο, τι θα κάνετε γι' αυτό? Εγώ, επειδή είμαι και β' αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Διαγνωστικών Κέντρων και επειδή προσπαθούμε και μέσω του συντονιστικού οργάνου, προσπαθούμε να πιέσουμε και να εξηγήσουμε ουσιαστικά την κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο συγκεκριμένα Υγείας που είναι υπεύθυνο. Το θέμα είναι το εξής, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο το οικονομικό, υπάρχουν και διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, εμείς λέμε πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ως προς τη συνολική διαχείριση της συνταγογράφησης. Να γίνονται έλεγχοι σε σχέση με τα παραπεμπτικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ναι. Και φυσικά είναι υποχρηματοδοτούμενο, αλλά προσπαθούμε να επιμείνουμε και στην ενισχύση της χρηματοδότησης και υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές προτάσεις που οι περισσότερες δυστυχώς δεν εισακούονται. Υπάρχει μια διευκρίνηση. Καμία. Δεν υπάρχει χρόνος. Κύριε Παπανδρούλη. Λοιπόν, το clawback το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, και θα σας πω και πού το έχω αναφέρει. Είναι απαράδεκτο, ληστρικό και πρέπει να καταργηθεί άμεσα και μπορεί να καταργηθεί.
Το έχω πει τουλάχιστον τρεις φορές στον Υπουργό Υγείας, όταν συναντηθήκαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή με την Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Τις απόψεις αυτές έχουμε και ως Ιατρικό Σύλλογο Εύρω, αλλά και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην κατάργηση του clawback. Χαίρομαι που και ακόμη και εκπρόσωποι των εργαστηριακών έλεγαν μέχρι πρότινος σταδιακή μείωση του clawback. Η δικιά μου άποψη και του Πανελληνίου που έχει περάσει, άμεση κατάργηση. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι εργαζόμενοι εργάζονται 10 ώρες και πληρώνονται τις 5, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Και ξέρετε, δεν προάγει και την έντιμη συνεργασία. Λέμε για παράδειγμα, γιατί δεν κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, δεν έκανε η πλειοψηφία των γιατρών. Το ξέρετε ότι αυτό το πράγμα υπήρχε ρητά από την αρχή στη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ το 2011, ότι αν δεν φτάνουν τα χρήματα, κατά κάποιο τρόπο θα σας δίνω ό,τι μπορώ. Αυτό είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. Δεν προάγει την έντιμη συνεργασία και μπορεί να καταργηθεί και κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Και πιέζω όπου μπορώ σε κάθε κατεύθυνση. Τα έχω πει στον Υπουργό ξεκάθαρα. Δεν πήρα απάντηση, για να είμαι ειλικρινής, ναι, και προς ενημέρωσή σας. Αλλά θα επιμείνουμε σε αυτό και την επαύριο των εκλογών και από εδώ και από το Διοικητικό του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μπορεί να καταργηθεί και έχουμε προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού, γιατί σαφέστατα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Δεν μπορεί όταν έχουν μπει πολλές καινούργιες εξετάσεις να καλύπτονται με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Ναι, στα διαγνωστικά πρωτόκολλα, που γίνεται ένας έλεγχος, όπως ανέφερε και ο Νίκος. Κατανομή κατανομώ. Γιατί ξέρετε, σε πολλούς νομούς έχουμε πληθώρα γιατρών του ΕΟΠΗ και αλλού δεν έχουμε. Εδώ πιστεύουμε ότι υποχρηματοδοτείται η περιοχή μας, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν πολλοί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Άρα, κατανομή κατανομώ πληθυσμιακά, και αν κάπου δεν υπάρχουν και γιατροί του ΕΟΠΗ, να παίρνει πίσω τα χρήματα ο ασφαλισμένος που θα πάει σε ένα γιατρό ιδιώτη, αφού δεν βρίσκει κάποιον άλλον. Δεν είναι μόνο τα εργαστήρια, ναι, είναι, ναι, και οι κλινικές ειδικότητες. Ναι. Άρα, συνολικά, το clawback είναι μια ντροπή για την πολιτεία. Να ψάξει να. Εκεί φαίνεται γιατί και δίνει η διαπάντηση γιατί δεν στρέφουν την πλάτη τους οι γιατροί γενικά. Γιατί δεν μπορούν να εμπιστεύονται δυστυχώς το κράτος. Δεν μπορούν να τους εμπιστεύονται γι' αυτό. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, θα αγωνιστούμε για αυτές, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτές. Μιλάμε για το clawback. Αν θέλετε για τα άλλα θέματα, μπορούμε συνέχεια να επεκταθούμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Φτερέ, εντυπωσιάστηκα. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Για τις προτάσεις. Για τις απόψεις μας δεν είπα. Είπα μόνο για το clawback όμως, αν με επιτρέπετε. Θα ξεκινάμε ένα κύκλο, ωραία, ένα κύκλο. Από 5 λεπτά. Ωραία. Για τις απόψεις για τον τρόπο, ωραία, που πρέπει να λειτουργήσει. Για τα υπόλοιπα θέματα. Ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε μόνο για το clawback τώρα. Κράτα χρόνο. 5 λεπτά να πω τόσα πράγματα. Τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα δεν μίλησα για τα προηγούμενα. Clawback. Επειδή είστε το δημοσίευμα. Από τη στιγμή γιατί δεν κατάλαβα. Ξέρετε πόσο άμεσα επηρεαζόμαστε. Πόσα παραμυντικά, Νίκο, έρχονται που λέει εκτελούνται μόνο στο δημόσιο. Πάρα πολλά. Καταλάβατε. Το ΆΜΚΑ που δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, που είναι, ναι, ανασφάλιστος δηλαδή, ναι, ναι, δηλαδή η πλειονότητα του ελληνικού λαού παίρνει παραπεμπτικά που γράφει εκτελούνται μόνο στο δημόσιο, σε δημόσιο φορέα. Πού θα πάνε αυτά? Ή αν γίνει υπέρβαση του αριθμού των εξτάσεων που μπορεί να γράψει ο γιατρός. Σε αυτό γίνεται. Αυτά που θα πάνε θα έρθει σε εμάς. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, πληρώνουμε το clawback και το rebate με ραντεβού που πήρατε το Σεπτέμβρη και σας είπαν το Νοέμβρη ή θα σας πούν το Δεκέμβρη ή θα σας πούν το Γενάρη, το Φλεβάρη κτλ. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεύτερον, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν ακούστηκε από τον Νίκο και όπου περίμενα να ακουστεί. Η αξιολόγηση, δηλαδή ποια θα είναι τα ποιοτικά κριτήρια των εργαστηρίων. Αυτό μπαίνει σαν θέμα, ναι, και τι. Πώς αξιολογείται το εργαστήριο του κυρίου Πανταζή ή του Δευτεραίου που έχει, για να μην λέω τον Νίκο συνέχεια. Ανοίγω ένα ιατρείο εγώ. Πώς θα αξιολογηθεί? Όχι αν ο Δευτεραίος είναι καλός γιατρός. Όχι αν έκανε σωστές ή λάθος διαγνώσεις. Αλλά αν έχει καλά μηχανήματα. Είναι... Και ποια χρονιά φτιαχτήκανε. Είναι... Και πότε είναι το end of life. Κάνω λάθος μέχρι εδώ? Όχι, όχι. Όχι. Θα ολοκλήρωσε. Μάμα θες να το πεις, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα που έρχονται να υπηρετήσουν ένα μόνο σκοπό. Να μην πληρώσει το κράτος, δηλαδή τον κλειστό προϋπολογισμό. Αυτό κάνει το rebate, αυτό κάνει το clawback, αυτό κάνει η όλη φιλοσοφία και η δομή, ναι, και η δομή αυτού του συστήματος. Πώς θα είναι η λειτουργία του ιατρικού λίγο συλλόγου. Να πει αυτό που να πω λίγο για τα ποιοτικά κριτήρια, γιατί αυτό που ανέφερε ο κ. Δευτερέως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Εφόσον ο προϋπολογισμός είναι κλειστός, θέλω να γίνει αναδιανομή του κλειστού προϋπολογισμού. Και τι γίνεται? Βγάλανε αυθαίρετα ποιοτικά κριτήρια, χωρίς να ακούσει ούτε την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, που είναι ο επιστημονικός φορέας, ο καθήνα αρμόδιος, όχι τα συντονιστικά όργανα, όπως είναι το συντονιστικό όργανο των φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τι γίνεται? Αυθαίρετα και μονομερώς το Υπουργείο έβγαλε κάποια ποιοτικά κριτήρια χωρίς να ακούσει κανέναν. Δηλαδή, θεωρητικά, ένα μηχάνημα που είναι καινούριο
είναι καλύτερο. Ναι, αλλά δεν πρέπει να αξιολογήσουμε και τον γιατρό, ο οποίος βάζει τη διάγνωση. Δεν πρέπει να δούμε το σύνολο της παροχής των υπηρεσιών. Ο γιατρός δεν είναι βασικός, δηλαδή κάνουμε μια αξιονική, μια μαγνητική. Μόνο παίζει ρόλο τα πόσα τέσλα είναι το μηχάνημα ή πόσες είναι οι τομές. Δεν παίζει ρόλο η ποιότητα. Ενώ της διάγνωσης, η ποιότητα των πρωτοκόλων. Τηρούνται τα πρωτόκολλα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ακτινολογικά ανάλογα με την πάθηση. Η πάθηση, κάθε πάθηση χρειάζεται ένα ειδικό πρωτόκολλο. Δεν το βάζουμε στο μηχάνημα και απλά πατάμε ένα κουμπί και βγαίνουν οι εικόνες και τελειώσαμε. Με στόχο να προστατευτεί και ο ασθενής. Δηλαδή έχει σχέση με την ακτινοπροστασία. Έχει σχέση με. Είναι ένα ολόκληρο. Η ελληνική ακτινολογική εταιρεία. Οπότε πρέπει να είναι συνολική εκτίμηση. Ακριβώς, είναι συνολική εκτίμηση. Ναι, εντελώς αυθαίρετα. Δεν μπορεί να βγαίνει ότι όσο πιο καινούριο το μηχάνημα να αμείβεται. Και υπάρχει ο αντίλογος και λέει: μα αυτό έδωσε τόσα λεφτά. Ναι, έδωσε τόσα λεφτά. Χρειαζόταν να δώσει αυτά τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή, επειδή ο άλλος έκανε μια επένδυση υπερβολική, πρέπει το κράτος και οι υπόλοιποι πάροχοι να τη χρηματοδοτήσουμε. Δηλαδή, είναι αυτό μεγάλη κάνει. Συζήτηση αυτό. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα και σαν Πασιδίκ να εξηγήσουμε στην κεντρική διοίκηση ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό, δεν είναι ιατρικά σωστό, ναι. Δεν είναι επιστημονικά σωστό. Παρ' όλα αυτά, δεν εισακουγόμαστε. Φυσικά, έχουμε κάνει και νομικές ενέργειες και συνεχίζουμε να το κυνηγάμε και θα το διεκδικήσουμε και με ό,τι μέσο έχουμε. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε εμείς αυτοί που βάζουμε τις υπογραφές και δεν είμαστε εμείς αυτοί που υπογράφουμε τις υπουργικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, δηλαδή, αν δεν πάρουμε απόφαση ότι έχει πολιτική στόχευση να μην πληρώσει παραπάνω, άρα θα είναι κλειστός ο προϋπολογισμός και θα ενισχυθούν, έτσι ενισχύονται οι μεγάλοι όμιλοι, Νίκο. Γιατί ποιος μπορεί να αγοράσει καινούργιο μηχάνημα? Όχι, η επαρχία δεν μπορεί να υποστηρίξει τον αριθμό. Μα αυτό σου λέω, όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα. Λοιπόν, κλείνω. Εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα. Πήγαινε μεγάλο το θέμα και δεν. 2,5 λεπτά για να μας πείτε πώς σκέφτεστε την λειτουργία του ιατρικού σώματος. Θέλω να πω επίσης, και δεν θα μπορέσω να το πω, εφόσον πάει έτσι, θα σας πω σε 1,5 λεπτό μετά τις βασικές αρχές που έχουμε βάλει. Την απαράδεκτη, το έθιξε λίγο ο Ανδρέας, νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί. Την απαράδεκτη επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών που έγινε, που εμείς ήμασταν υπέρ της επιστράτευσης των μεγάλων κλινικών. Και αλλά ακούγεται όχι λίγο. Βέβαια. Πήρε τον άλλον τον άνθρωπο που είναι γιατρός εδώ, ο γενικός γιατρός, τον επιστράτευσε, τον έστειλε στην Κομωτινή να είναι στη μονάδα δικής θεραπείας, βγήκε από εκεί, ή στην Αλεξανδρούπολη, να μην λέω τέτοιο, πήρε δύο γιατρούς, ένα πνευμονολόγο, έναν γενικό γιατρό νομίζω. Ναι. Και οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Και δεν έχουν πληρωθεί. Δηλαδή τους έχει πληρωθεί. Κλείσαν το μαγαζί. Κλείσαν το μαγαζί. Τραβήξαν όλο το κουπί εκεί μέσα. Αν τραβήξαν και ό,τι τραβήξαν δεν με νοιάζει. Αλλά πήγαν εκεί, ήταν εκεί. Το ξέρουμε όλοι μας στο νοσοκομείο. Και η οικογένεια πώς έζησε. Τους είπαν θα πληρωθούν και δεν έχει πληρωθεί. Λοιπόν, πάνε να τους ρωτήσετε. Και πάνε τώρα δικαστικά. Θα αναγκαστούν να πάνε και βέβαια ο ιατρικός σύλλογος τους στηρίζει ομόφωνα. Έτσι να το έχουμε πει. 1,5 λεπτό. Νομίζω όλη η ιατρική κοινότητα στηρίζει. Και εμείς και κάθε συνάδελφος που έχει μια απλή λογική, ένα κοινό νου, νομίζω ότι στηρίζει αυτό. Δηλαδή σε αυτή την ομοιρία αυτών των αποστολών. Θα καταθέσω έτοιμα στη διοίκηση της ΔΕΛΤΑ να γίνει εκπομπή 2 ώρες. Έγινε, συμφωνώ. Μαζί σας εγώ θα σας στηρίξω. Όταν θα έχουμε τους γιατρούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει, και δεν θα πω πολλά πράγματα τότε, αυτό που πρέπει να ενισχυθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο είναι η συμμαχία που πρέπει να αναπτυχθεί με τους ασθενείς, με το λαό δηλαδή, με τη λαϊκή οικογένεια, με τον χρήστη των υπηρεσιών υγείας, αυτόν δηλαδή που τρώει στην πλάτη και αδειάζει το πορτοφόλι του για να βγάλει μια ακτινογραφία, για να κάνει μια εξέταση μικροβιολογική, για να κάνει μια εγχείρηση καταράκτη, για να μην αρχίζω και λέω όλα τα κενά. Αυτό πρέπει απαραίτητα να είναι στόχευση του Ιατρικού Συλλόγου και είναι από τις προτάσεις που καταθέτουμε, θα καταθέσουμε και θα καταθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπόρευσης με όλων αυτών τον κόσμο, σωματεία, εργατικά κέντρα, λαϊκές συνελεύσεις, ιδιωτικούς φορείς, πώς λένε, συλλόγους ιδιωτικών εργαζόμενων, σε ιδιωτικά κέντρα, τέλος πάντων. Πρέπει δηλαδή να δίνουμε την αναμέτρηση μέσα από ένα μέτωπο αγώνα αντεπίθεσης στο να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Να ανατραπεί όλο αυτό το πακέτο. Αλλιώς δεν γίνεται. Επιγραμματικά, αν δεν γίνουν προσλήψεις γιατρών, με ποιον τρόπο δεν ξέρω, θα τον βρούμε. Να καθίσουμε να τον βρούμε μαζί με την κυβέρνηση, μαζί με το Υπουργείο. Να γίνουν προσλήψεις νοσηλευτών είναι απαραίτητο και θα είναι πλήρους και αποκλειστικές απασχόλησης, όπως πολύ σωστά είπε ο Ανδρέας πριν. Και αυτή είναι θέση και του Ιατρικού Συλλόγου και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Να γίνει πλήρης και δωρεάν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ξέρετε τι μεγάλο κόστος είναι αυτό. Και προσέξτε πώς τη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, λέγοντας ότι αν δεν κάνεις προσωπικό γιατρό, μου το είπε στο φαρμακείο, εγώ πηγαίνω. Θα πληρώνεις περισσότερο. Δεν θα έχεις έκπτωση στη συμμετοχή σου. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Εγώ το έζησα, το βίωσα σαν χρήστης υπηρεσιών όταν πήγα να πάρω τα φάρμακά μου. Υπάρχουν τώρα εξαιρέσεις, πλαφόν. Τα είπαμε, κλόμπερ, αυτά όλα πρέπει να καταργηθούν. Τι κλόμπακ και τι. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι η τιμή, τελειώνω με ένα ακόμη και μετά ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δούμε και το πώς θα μειωθούν οι εισφορές που δίνονται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και οι ιδιωτικοί φορείς αλλά και οι εργοδοτικές εισφορές εννοώ σε κατεύθυνση τέτοια που να είναι και βιώσιμο το σύστημα, αλλά και βιώσιμη επιχείρηση. Είτε είναι ιδιωτική είτε είναι δημόσια, ναι. Γιατί εκεί είναι δυστυχώς σήμερα η κατάσταση. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι τα βασικότερα που πρέπει. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλα, θα το διαβάσουν στη διακήρυξή μας. Θα μας τη στείλετε για την αναγνώριση. Θα μας τη στείλετε για την αναγνώριση. Θα το διαβάσουμε εκεί. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στους συνυποψηφίους καλή επιτυχία, ανεξάρτητα σε ποιο συνδυασμό, και χρησιμοποιώ συνειδητά τη λέξη συνδυασμός και όχι παράταξη, γιατί η παράταξη μου θυμίζει σαν να πας σε μια αντιπαλότητα. Εμείς δεν έχουμε αντιπαλότητες. Εμείς έχουμε συνεργατική διάθεση. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Γιατί δεν μπήκατε στο ψηφοδέλτιο του κ. Παπανδρόου? Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα πράγματα. Άρα έχετε διαφορετικά, ρε Νίκο. Ναι, αλλά πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι στη σύνθεση των απόψεων. Και το γράφετε κιόλα όλοι μαζί. Φωνάξτε τον Ανδρέα. Είμαστε όλοι μαζί. Να έρθει και ο Ανδρέα μαζί σα, ανεξάρτητο είναι ο άνθρωπο. Να έρθει μαζί σα. Και τον κύριο Δευτεραίο θέλουμε. Δεν είμαι ανεξάρτητο. Είμαι εξαρτημένο. Ναι, αλλά βαθιά εξαρτημένο. Θέλουμε και ανθρώπου. Θέλουμε ανθρώπους με απόψεις, οι οποίες στη σύνθεσή τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες θα είναι για το καλό και των μελών του Συλλόγου, αλλά και της συνολικής κοινωνίας. Άρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Οι απόψεις πάντα διαφορετικές. Άρα υπάρχουν διαφορετικές γωνίες. Είναι διαφορετική οπτική γωνία. Εμείς είμαστε ένας νέος συνδυασμός, έχουμε 1,5 μήνα διάρκεια ζωής. Έχουμε νέα άτομα, έχουμε πάθος, έχουμε θέληση. Θέλουμε να προσφέρουμε στον ιατρικό κόσμο, θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Αυτή είναι η προσέγγιση δική μας. Θέλουμε έναν φρέσκο αέρα. Δηλαδή, οι συνάδελφοι είναι χρόνια στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς θέλουμε να ανανεωθεί το ΔΣ, να υπάρχουν καινούργια άτομα, να δώσουμε μια άλλη πνοή στο Σύλλογο, να υπάρξει κάτι καινούργιο. Ένας αέρας ανανέωσης. Άρα ψηφίσουν εμάς. Γιατί μόνο εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όλοι δεν είναι. Οπότε μπορούν να βρουν σε εμάς. Εύκολο. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Γιατί και δική μας δεν έχουμε. Λένε στο κανόνα δεν κάνει να αγγίζει το προσκεκλημένο. Σας έχω πιάσει τρεις φορές. Τους άγγιξε. Εγώ αγγίζω για να σταματήσω. Αισθάνεται και ο δεύτερο οικοδεσπότη. Οικοδεσπότη αισθάνομαι. Εγώ θα πω το εξή. Εμεί θέλουμε από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχει πολιτικέ μάχε που είμαστε γι' αυτό. Είναι παλιό, τα γνωρίζει. Εμεί είμαστε καινούργοι. Παρ' όλα αυτά είμαστε ορεξάτη. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε μια καινούργια. Λε πολλά, θα σε δείξω κόκκινη κάρτα. Τι. Κύριε Δευτερέ, θα σηκώσω το μικρόφωνο. Θα πω το εξή. Ότι θέλουμε μια συνεχή αξιολόγηση του Ιατρικού Συλλόγου. Θέλουμε τα μέλη του Συλλόγου να μας κρίνουν και να μας αξιολογούν σε όλη τη διάρκεια της θητείας, όχι μόνο στο τέλος της θητείας. Θέλουμε να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία. Τώρα υπάρχουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, υπάρχουν δηλαδή πολλά ψηφιακά μέσα, τα οποία πρέπει να ζητάμε και τη γνώμη των μελών με μια μορφή εντός εισαγωγικών άμεσης δημοκρατίας, ειδικά σε δύσκολα θέματα. Θέλουμε να μπορέσουμε να πάμε το Σύλλογο στην επόμενη φάση, να πάει σε μια φάση ψηφιακής διακυβέρνησης, να εξυπηρετεί καλύτερα τους τα μέλη, να βγει ο Ιατρικός Σύλλογος στην κοινωνία. Αυτό που είπε ο κύριος Δευτεραίος, που είμαστε σύμφωνοι, να έρθει σε επαφή με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με τον Ερυθρό Σταυρό, με την Εκκλησία, να έρθει σε επαφή με τους συλλόγους ασθενών, να γίνει ένα σύλλογος. Με τα σωματεία, είπα. Με τα σωματεία. Τα ταξικά σωματεία, εργατικά σωματεία. τα ταξικά σωματεία. Εμείς θέλουμε να έρθουμε με όλους τους φορείς σε επαφή. Όχι, θέλουμε μια συλλογική προσέγγιση. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδείξουμε το έργο του Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Λειτουργήματος σε όλο τον νομό και να βοηθήσουμε σε όλες τις εκφράσεις και στις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαδέζη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σου υπόσχομαι και στον Ανδρέα δεν θα διακόψω καθόλου.
Θα σφιχτώ. Το γράφω αυτό. Θα σφιχτώ. Γιατί θα μπορούσα να το διακόπτω συνέχεια. Κύριε Παναγιώτη, παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς καταρχήν επιθυμούμε και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές της Κυριακής. Γιατί πιστεύουμε ότι η συμμετοχή είναι προς συμφέρον όλων, γιατί όσο πιο πολλοί συμμετέχουν ή δυνατόν όλοι, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιλέξουν το ψηφοδέλτιό μας, καθώς έχουμε δείξει στη διάρκεια των προηγούμενων ετών ότι ασχοληθήκαμε με όλα τα ζητήματα που υπήρχαν, συνεργαζόμενοι με όλα τα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και αγωνιστήκαμε τόσο για ελευθεροεπαγγελματίες, όσο για νοσοκομιακούς, για το Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή, για τους νέους γιατρούς που έχουμε κάνει και έχω κάνει προσωπική ενασχόληση τόσο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την εκπαίδευσή τους, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Γιατρών, όπου συμμετέχω με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα έχουμε στην εκλογική μας διακήρυξη και τα οποία την επαύριο υλοποιούμε. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε. Δεν ξεκινήσαμε χθες, δεν ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε εδώ και χρόνια που ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε το έργο, ζητώντας από όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά να συμμετέχουν και την επαύριο. Με προτάσεις, ιδέες, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Είμαστε εδώ να τους ακούσουμε και να προάγουμε και σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας και να συνεργαστούμε και με συλλόγους ασθενών, με την τοπική αυτοδιοίκηση και να κάνουμε δράσεις προληπτικής ιατρικής. Γιατί η ιατρική πρωτίστως είναι πρόληψη, το λένε πολλοί, αλλά στην πράξη δεν το εφαρμόζουμε. Είναι πολλά που έχουμε να κάνουμε. Θα συνεργαστούμε αναμφισβήτητα με όσους έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και θα κάνουμε και παρεμβάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως κάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και η φωνή μας γίνεται ακουστή στο Πανελλήνιο. Και φαίνεται, αν θέλετε, και από την τιμή που μου κάνανε οι συνάδελφοι σε πανελλαδικό επίπεδο να εκλεγώ στο διοικητικό μας στις πρώτες θέσεις όταν έγινε. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, να είναι σίγουροι όλοι ότι θα αγωνιστούμε για όλους. Το ψηφοδέλτιό μας έχει πολλούς νέους ανθρώπους, έχει ειδικευμένους γιατρούς. Αν θέλετε, και μια από τις επιτυχίες που ήταν το ότι καταφέραμε πρακτικά την αναστολή του αγροτικού, είναι ένα θέμα μεγάλο, αλλά δεν έχουμε χρόνο να επικεντρωθούμε. Γενικώς θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Αυτό γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε πώς να το πετύχουμε. Καλούμε τους συναδέλφους να μας εμπιστευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λεμονιά μου, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την απόψινη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Θα μας το δώσετε. Ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι εκπροσωπώ το συνδυασμό όλοι μαζί, γιατί ένα συλλογικό συνδυασμό, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν στο συνδυασμό μέσα από την καρδιά μου, γιατί ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι επικεφαλής κάποιου συνδυασμού. Αισθάνομαι ότι είμαι ένα εκπρόσωπος του συνδυασμού και πιστεύω ότι συλλογικά μόνο μπορούμε να πάμε μπροστά. Και καλούμε φυσικά όλα τα μέλη του συλλόγου να μας στηρίξουν με την ψήφο τους για ένα καινούριο αύριο, μια καινούρια μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο κουβέντες. Πάντα. Και ενωτικά κανείς, και ανεξάρτητα. Δύο κουβέντες. Κανείς δεν είναι επικεφαλής, γιατί όλοι είμαστε ισότιμοι μέσα στα ψηφοδέλτιά μας. Απλά βρισκόμαστε εδώ για ευνόητους λόγους. Ο ένας έχει εκλεγεί πρόεδρος, ο άλλος έχει εκλεγεί. Ο Νίκος πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το ψηφοδέλτιο. Και δεύτερον, η ουσία είναι αυτή που είπε ο Ανδρέας και θα συμφωνήσω και θα το υπογράψω. Να συμμετέχουν ή δυνατόν όλοι οι συνάδελφοι στις εκλογές. Το τι θα ψηφίσουν, ας ανοίξουν τα ψηφοδέλτια, να δουν τα ονόματα, τους περισσότερους τους γνωρίζουν και ας αποφασίσουν ακόμη και την τελευταία στιγμή. Αλλά να συμμετέχουν. Σεβαστεί κάθε επιλογή των συναδέλφων. Σημαντικότερο από αυτό δεν υπάρχει. Αύριο το πρωί να έχουμε όλοι μαζί αποφασίσει, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή μας, για το ποιο θα είναι το διοικητικό. Και να συμμετέχουν και στις διαδικασίες μετά τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την απόψινη εκπομπή. Ήμασταν όπως κάθε Πέμπτη βράδυ και αυτή την Πέμπτη στην Δέλτα Τηλεόραση. Το ραντεβού μας με τις εξελίξεις την επόμενη Πέμπτη στις 8 και στις 9.30. Αύριο στις 8.30 ειδήσεις εδώ στη Δέλτα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό ξημέρωμα.